Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή με τα χρίτς χράτς του. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτά, έλα, εντάξει. Αυτά είναι που μας καθορίζουνε. Αυτά είναι που μας εμψυχώνουν, αυτά είναι που μας δυναμώνουν. Να ξεκινήσουμε ακόμα μια ημέρα. Μάχη με ετοιμοπόλεμη, δυνατή στεντόρη. Να κρατηθούμε από το χεράκι. Να τρίψουμε τα ματάκια μας, να τα ανοίξουμε. Να βγάλουμε την τσιμπλίτσα και να χορευτούμε. Ό,τι καινούριο θα μας επιφυλάξει αυτή η τεταρτούλα μας. Τετάρτη 29 του Μαΐου έχουμε σήμερα. Αγίας Θεοδοσίας Πάρθενο Μάρτυρος, Αγίου Ολυβιανού Επισκόπου Πόλεως, Ανέου. Είναι η Πόλεως ο Ιανέου. Και Θεοδοσίας Υπομονής. Για μας αναφέρεται. Εορτάζουν η Θεοδοσία, η Θεοδόσο, ο Ολυβιανός. Ο Ολυβιανός, η Ολυβία. Και η υπομονή, η Αγία υπομονή που λέγαμε. Αποσία, έχουμε κάνει Αγία. Μπορεί και παραπάνω. Παγκόσμια ημέρα και ανόκρανων είναι σήμερα. Παγκόσμια ημέρα σκλήρησης κατά πλάκας. Και παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού μας συστήματος. Όλιος έχει ανατείλει ήδη. Αγέροχος ξεπροβάλλει μπροστά μας και θα δει στις 8:41 από τις μεγαλύτερες ημέρες, από τις πιο ευχάριστες στιγμές, να σηκώνεσαι και να βλέπεις ολίγο τι να ξεπροβάλλει το φως. Είπαμε για κανένα μηνάκι τώρα. Θα βιώσουμε και εμείς το πώς είναι να δουλεύεις. Σχεδόν να δουλεύεις ημέρα, να πηγαίνεις στην δουλειά σχεδόν ημέρα. Καλημερίζουμε για την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό, ανυπόμονη να εισέλθει και αυτή στο πεδίο δράσης του λόγου επειδή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Πάπη. Καλημέρα, Κατερίνα. Τι κάνεις? Τι γίνεται? Καλά είμαστε, εσύ? Καλά είστε. Έπεσε από η άλλη. Κάθε μέρα με την γλυκιά σου τη φωνούλα μας ανοίγει τη διάθεση. Νόμιζα την όρεξη. Δεν στην άλλη. Ακούς? Σ' ακούω. Λέω μήπως σου άνοιγα την όρεξη. Ακούω βέβαια. Πού είσαι? Εδώ είμαι. Εσύ που είσαι? Δεν μ' ακούς? Δεν μ' ακούς. Δεν ακούγομαι. Μα εγώ με ακούω. Λες τόση ώρα να μιλάω στο βρόντο. Καλά. Μπορείς να το πεις και για τα 5 χρόνια που κάνουμε εκπομπούλα. Μπορεί και να μιλώ στον βρόντο, φαντάζεστε, να μην στην πραγματικότητα. Να νομίζω ότι κάνω εκπομπή. Τα βλέπω όλα αυτά μέσα στον ύπνο μου. Να έχω πεθάνει, ας πούμε, και να είναι η νέμεσής μου. Να μην πω η κόλαση πρωί-πρωί. Όταν ξυπνάς αγόρι μου κάθε μέρα, 5 ώρα το πρωί. Γι' αυτό είναι, τελειώσαμε. Καλημέρα. Μ' ακούς? Παρακαλώ, 0 εδώ. Πιάνουν οι γραμμές. 2-31-0-287-38. Για όσους θέλουν να επιχειρήσουν να συνομιλήσουμε, να δουν αν είμαστε πραγματικοί. Να με τσιμπήσουν. Και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Σελιδιακά, ιντερνετικά. Τα λέμε στη σελίδουλα μας το λόγο επειδή. Έχω ανεβάσει εκεί ένα βιντεάκι χθες το βράδυ. Το πήρα ίσως λίγο αργά χαμπάρι. Δεν ξέρω αν πήρατε είδηση τι συνέβη στον τελικό του κυπέλου της Πορτογαλίας. Πείτε, δείτε λίγο την τελετή έναρξη. Τα γατάκια πόσο πίσω είναι σε αυτά τα θέματα. Πώς δεν έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει να διοργανώνεις ένα τελικό κυπέλου με κάτι τύπους να ύπτανται σαν το Back to the Future, για όσους το ενθυμούνται οι παλαιότεροι, που είχαν κάτι υπτάμενα skateboards
Ένας τέτοιος τύπος έφερε την μπάλα. Αγέρδες φυσούσανε μέσα. Είχανε διάφορα έτσι φαντασμαγορικά θεάματα που φυσικά σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται με τα δικά μας. Με τον κυρίαρχο τελικό του Βόλου που θα μείνει για πάντα στην ιστορία των διοργανώσεων και πάρα πολύ δύσκολα να ξεπεραστεί. Να φαίνεται εσείς. Επίσης έχω βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι από έναν αγώνα Β' Αργεντινής που πέφτει κλωτσοπατινάδα του αιώνα. Το ποδόσφαιρο όπως θα θέλαμε να είναι, το ποδόσφαιρο που αγαπάμε. Όλα αυτά μέσα στο λόγο επειδή έτσι τώρα μου ήρθε εσύ μου γίνεται τα βιντεάκι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δεν μ' άκουγε. Δεν σ' άκουγα. Τώρα μ' ακούς. Σ' ακούω, ναι. Σου έκανε ένα κομπλιμέντο και το έκλεισε αμέσως. Δεν μπορώ, ντρέπομαι. Τώρα είσαι εσύ αδιασημότερο στους αγώνες και εγώ. Η διασημότητά μας μειώθηκε. Ναι, μειώθηκε η διασημότητα. Είσαι, είπαμε. Τώρα... Πάει, δεν μπορούμε να την αντέξουμε. Πιάσε το καλοκαίρι για να βάλει τα ενία του ύφερο. Το καλοκαίρι γίνομαι τρελάδια. Δεν την κάνουν, εσύ κάνουν. Αυτό ξαναπες το, έρχεται καλοκαίρι να λαμβάνω τα ενία γιατί όλη την κοπανάνε, κατάλαβες. Ποιος θα κάτσει κοροϊδάρα. Αύξηση είναι το καλοκαίρι. Βέβαια. Τρεις μήνες, τέσσερις να πάνε. Αύξηση στις ώρες, αυτό το ξέρουμε. Ναι, και στις ώρες, ναι, θα έχει κόσμο τώρα φέτος. Ω, χαμός. Τουρισμό, τουρισμό. Θα έχει κόσμο, θα μας ακούνε. Και πολλοί ακούνε και ράδιο όταν έρχονται. Βέβαια, το πρώτο που κάνουν όταν πας διακοπές είναι να βάλεις να ακούς ράδιο. Κοίταξε ρε, και εγχώριο τουρισμό. Α, εγχώριος. Έχουμε, ναι, μετακινήσεις πληθυσμών. Εσωτερικό, πώς λέγεται, εσωτερικό. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πότε είναι οι εκλογές? Οι εκλογές... 7 Ιουλίου. 7 Ιουλίου έχει κλειδώσει, λένε, η ημερομηνία. Ναι, αυτό θα να μάθω. Μάλιστα. Και ξέρεις το λόγο που έγινε αυτό? Για να δώσουνε... Κρίθηκε απαραίτητο, δηλαδή. Κρίθηκε απαραίτητο, ναι, βέβαια. Γιατί μετά όμως. Τι γιατί, μετά όταν έχεις φάει τέτοια ήττα, τι να κάνεις. Δηλαδή πίστευες εσύ, δηλαδή ρε μπάμπο, δεν θα φάει τυχαία τσίτρα. Το τόσο μεγάλο ποσοστό δεν το πίστευα. Θέλω να δώσω στη Μακεδονία και στο παραπέντε γλιτώσαμε. Α, γλιτώσαμε. Θα το ακυρώσει ο Κούλης δηλαδή. Και αυτός άμα κάνει τα ίδια. Ναι, θα τα ακυρώσει ο Κούλης. Θα τα ακυρώσει. Μα κανείς δεν θα έχει τίποτα. Θα φάει, μα εγώ αν κάνει πάλι τα ίδια. Τα ίδια, ποια είναι τα ίδια. Θα το σκοτώσω. Φυσικά, έλα. Είπα να κάνω κι εγώ κουβέντα σοβαρή. Ηθελέστα και παθέστερα. Ναι, εννοείται. Ζητάμε συγγνώμη από το φυλακό μου κοινό για τις. Εντάξει, τροπών του λέγει τον αυτό. Τέλος πάντων, δεν υιοθετούμε. Σε καμία περίπτωση την εκφορά οποιοδήποτε λόγου που εκτραχύνει την κατάσταση. Εντάξει, κουβά πέσαμε σε όλα, δεν το συζητάμε. Κουβά θα πέσουμε και σήμερα. Θα πρέπει να κάνουμε και πρόβλεψη. Γιατί έχουμε και ποδοσφαιράκι με αυτά και με αυτά. Το ξεχάσαμε. Μπήκαμε σε ένα καθεστώς αγρανάπαυσης μετά την ολοκλήρωση όλων. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε μπάλα πλάκα στην πλάκα? Chelsea Arsenal στις 10 η ώρα στο Αζερβαϊτζάν. Ο τελικός του Europa League. Λονδρέζικο ντέρμπι. Ο ένας εκ των δύο αγγλικών τελικών, αυτό το πρωτόγνωρο σκηνικό που βιώνουμε φέτος, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Οι τρεις από τις τέσσερις να είναι από την ίδια πόλη που συμμετέχουν στις δύο μεγάλες διοργανώσεις. Και η τέταρτη επίσης από την ίδια χώρα. Chelsea Arsenal. Με το δικό μας το Σοκράτη Παπασταθόπουλο να αγωνίζεται. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει πάρει κύπελο, έχει πάρει ποτέ κύπελο Ευρώπης κάποιος δικός μας. Γιατί έχουν παίξει κάποιοι ποδοσφαιριστές. Άκη Ζήκος το 2005 είχε παίξει τελικό Champions League. Το άλλο δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Έχουμε κανέναν άλλον Έλληνα που έχει αγωνιστεί σε τελικό ευρωπαϊκό κυπέλλο? Αν κάποιο τσακάλι της στατιστικής, κάποιος μίνι Σταύρος Πετρακόπουλος το γνωρίζει, μπορεί και να μας το σφυρίξει για να λέμε και τα ό,τι να είναι. Εννοείται ότι δώσουμε θα έρθει το αντίθετο. Και το Σάββατο τελικός Champions League. Αύριο ξεκινάνε και τελική του NBA. Τα ξημερώματα γύρω στις 4 θα είναι. Οπότε θα τους παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα πέφτουμε πάνω στα τέλη τους. Έχουμε ολίγον τη δραστηριότητα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Έχει πάρει. Έχει πάρει τελικό. Ποιος? Όχι, έχει πάρει τελικό. Έχει σηκώσει το κύπελο. Ποιος, γιατί δεν το θυμάμαι. Ο Μάνταλος.
Ο Μάνταλος, σε ποια ομάδα έπαιζε Ευρώπη ο Μάνταλος, δεν έπαιζε. Στην Ξάνθη, εγώ το θυμάμαι. Είναι σε όλες τις παραδόσεις. Α, μάλιστα. Οι παραδόσεις είναι για να τις πάνε. Θα είναι και σήμερα, ναι. Θα είναι και το Σάββατο. Θα κάνει την απονομή. Μάλιστα. Έχουμε πει, φίλε Μπάμπη, ότι θα τα πάρουν οι πελάτησες. Arsenal και Tottenham. Λες, ε. Arsenal και Tottenham, βέβαια. Οι πελάτες πρέπει να τα πάρουν, να έχω να λέω ότι... Εμένα μου το χάλασε. Είχα πει στην αρχή ότι θα το πάρει ο Άγιαξ, θα το πάρει και η Chelsea, για να έχουν να λένε πάω ΚΑΕΚ, να ποιος μας απέκλεισε και ήταν καλύτερος και θα το δούμε στο Super Cup και τα λοιπά. Πάντως σε σχέση με τα τηλεφωνήματα... Πώς θα το πάρουν, κάτσε ρε τώρα, αφού μαζί παίζουνε. Τι μαζί παίζουν, η Arsenal με την Chelsea. Θα το πάρει σήμερα από την Chelsea, ναι. Και η Chelsea δυστυχώς δεν είναι πελάτη. Α, ναι, δεν είναι πελάτη, σωστά. Α, και η Tottenham, ναι, εντάξει, οκ. Η Tottenham, η πελάτη. Μάλιστα, μάλιστα, σωστό. Σε σχέση με τα τηλεφωνήματα που δέχεις αυτό το διάστημα, θα σου πω και από την εμπειρία μου ότι κάποιοι με ιδιαιτερότητες το καλοκαίρι έχουν θέμα. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά. Εγώ το έχω ζήσει. Δηλαδή το έχω ζήσει, ας πούμε, να βρίσκομαι ξαφνικά και να είναι με μείον κάποιοι και δεν κρυώνανε. Το καλοκαίρι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο το έχω εγώ το καλοκαίρι. Από ιδιαιτερότητες. Οπότε να ξέρεις ότι θα μεταφέρεται και σε σένα. Εντάξει. Γι' αυτό είναι η εκπομπή, για να την αντιμετωπίζει. Εντάξει, ωραία είναι. Ναι. Λειτουργείς. Θεραπευτικά, και για μας, κανονικά. Ως κυματοθράφστης, και ως άνθρωπος που απορροφά... Εμένα που είναι το πρόβλημά μου, πώς θα πάω την οικογένεια και σκέφτηκα, άμα κάνετε ένα challenge, να τους πω έτσι, στο πούρμαν κι εσείς. Ναι, για εκδρομή, για να πάμε. Κοίταξε, να βγάλουμε εισιτήρια, πώς είναι ο κοινωνικός τουρισμός, να φτιάξουμε εδώ τον δικό μας τον τουρισμό. Έχει να πάρει πολλές. Ναι, για πες. Ναι, αυτό ρε παιδί μου. Δηλαδή να φτιάξουμε μια λογοεπιδή κάρτα σε συνεννόηση, ας πούμε, με διάφορους επαγγελματίες, να φορτώνετε τις οικογένειες και να τις πηγαίνετε, ας πούμε, έτσι. Και έχει να πάρει μέρες τηλέφωνο ο Φευγάτος να μας σχολιάσει την επιστροφή Βαρέλα. Ναι. Και μετά περιμένω δυστυχώς και το σχολιασμό, κάτι που βγήκε, κάτι άσχημο που βγήκε από τις ευρωεκλογές, ξαναβγαίνει ο Ζαγοράκης. Βγαίνει, ναι, οριακά, τελικά κατάφερε. Μάλλον δεν είχαν καταμετρηθεί πολύ τα ψηφοδέλτια της Βορείου Ελλάδος, εκεί όπου είναι η δύναμη του Θοδωρή. Ναι, από χθες μπαίνω συνέχεια και βλέπω, που να το ψήφιζα κιόλας αυτό το Μέρα 365. Ναι, ναι. Και παρακαλώ να πάρει αυτό το... Το ένα... Δεν μπαίνει, είναι όπως διάβασες... 2,99, έχει καρφωθεί. Μέχρι και το πρωί που μπήκα, 99,2, της εκεί. Όπως είδα σε μια σελίδα, έκανε ένα πολύ ωραίο παραλληλισμό. Ήταν σαν το φετινό γκολ της Λίβερπουλ που δεν μπήκε τελικά, που ήταν οριακά πάνω στη γραμμή. Κάπως έτσι ήταν και ο Βαρουφάκης. Τελικά κρίθηκε στο goal line technology και δεν εισέρχεται μέσα. No goal. Ουσιαστικά είναι ο βουλευτή και είναι έξω και όλη αυτή η καραμπόλα, γιατί λέγαμε για μοιρά, οδηγεί το Θοδωρή Ζαγοράκη για ακόμα μία θητεία, για ακόμα μία πενταετία. Θα μπορούμε να ανταπεξελθενόμαστε πλέον. Θα μπορούμε να ανταπεξελθόμαστε ή να ανταπεξελθενόμαστε. Ανταπεξερχόμαστε. Πώς το έχει πει, δεν θυμάμαι. Όχι, πώς είναι το σωστό. Ναι, όχι. Πρέπει να το λένε. Αυτό στο Σαμαρά δεν ήταν μία. Κάτσε να το βρω. Νομίζω υπάρχει το ηχητικό. Έτσι μια ωραία τότε εποχή. Ωραία, θα κλείσω και περιμένω από το Φευγάτο το σχολιασμό κανονικά για πάω. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι. Έγινε. Τσάω. Ήτανε, να το δω κάτι. Διάλογος Θοδωρής Αγοράκη με... Σαμάρα, πώς το έχει πει. Συμμετοχή. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόταση που μου κάνατε. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε υποχρεωμένοι όταν μας χρειάζεται η χώρα, η πατρίδα, σε τέτοιου είδους προτάσεις πρέπει να τα απεξελθόμαστε θετικά. Αυτό, να τα απεξελθόμαστε θετικά, γιατί όχι. Θα μπορούσε να είναι και ένα ένθετο της εκπομπής, πως είχαμε παλιά το «Σκέφτομαι φανταστικά». Γιατί όχι, να τα απεξελθόμαστε θετικά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ο σοφός λαός. Έτσι, μίλησε, ναι, ναι. Ο λαός ποτέ δεν κάνει λάθος. Σε τον πελάτη που έχει πάντα δίκιο.
Ναι, έτσι. Από τα αθλητικά αυτά και στα πολιτικά μετά. Πώς γίνεται, στα, μάλλον το αντίθετο, πώς γίνεται στα αθλητικά ο λαός πάντα να είναι αλάνθαστος, πάντα να μην φταίει σε τίποτα, πάντα το κριτήριο του να είναι το σωστό, και στα πολιτικά να κάνει συνέχεια λάθη. Πώς γίνεται αυτό? Ο ίδιος λαός δεν υποψηφίζει και παρακολουθεί κιόλας και τα γεγονότα? Στα αθλητικά έχει δίκιο. Ναι, στα αθλητικά πώς? Όλα τα, μέσα, όλα τα μέσα για τον λαό δεν τον αγγίζουν. Εγώ στην Ρίζα Λουτσέσκου για παράδειγμα τον όλοι τον βρίζανε. Ναι, ναι, ποτέ όμως δεν θα ακούσεις, ας πούμε, ένα ψεγάδι για τον λαό. Ο λαός είναι πάντα εκεί, στο απειρόβλητο. Ο λαός είναι πάντα αυτός που μια αρχή, ας πούμε, αένα. Αυτός είναι στο ραδιοφόν. Ναι. Όχι, σύμφω, μια... Ο λαός πάντα ήταν νικητής. Έτσι έχουμε μεγαλώσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο. Το λαό το βγάζουμε νικητή όταν δεν πηγαίνει καλά η ομάδα. Ναι, εντάξει. Και όταν πηγαίνει πάλι είναι, ρε παιδί μου. Ναι. Άρα, πηγαίνει, αν δεν πηγαίνει η ομάδα καλά. Ο λαός, ναι, είναι περήφανος και νικητής. Αν πηγαίνει καλά, ποιος ασχολείται. Ναι, εντάξει, okay. Στα πολιτικά αντιθέτως υπάρχει, ας πούμε, ότι όλο φταίει. Όλη η ετοιμιγορία του και όλες οι αποφάσεις του είναι λαθασμένες. Πάντα. Πάντα. Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλο. Το φρονιμίτι μου. Χθες. Σε ένα celebrity γιατρό. Α, ποιον, τον Λάμπρο Σκόρδα. Περίπου, Αριανός είναι κι αυτός. Όλοι οι Αριανοί είναι οδοντίατροι, μάλιστα. Έχουνε, στον Άρη έχουν πάρει τα πατσατζίδικα. Ναι, και τα οδοντίατρια. Μάλιστα, βγάζω. Καλός ήταν ο καημένος. Καλός ήταν ο καημένος. Εντάξει, γιατί να πει. Όλο του καφενείο σας τώρα έχει βγάλει τις φρονιμίδες του. Τι. Όλο του καφενείο που πηγαίνω. Εκεί πάει. Αυτό είναι το τι γυρνάει εκεί και λέει για να δω δοντάκι, για... άνοιξε το στομάχι για την μπουκίτσα για να δω και το δοντάκι. Α, μάλιστα, χρειάζεται. Κάποια στιγμή με οργίζει, παρακαλώ με δαγκώνει στο χέρι μου. Στο βγάλε το δόντι. Το βγάλε και δεν πόνεσε καθόλου. Μάλιστα. Αλαφροχέρι. Πόνεσε αφού πέρασε η νάρκωση. Σου υπεπλήρωσε, ξέρεις. Εκεί πόνεσες. Λογικό ήταν, ναι, λίγο να πονέσω. Μάλιστα, δεν πειράζει, μια χαρά. Τουλάχιστον θα ησυχάσεις και δεν θα έχεις τα προβλήματα. Και το δόντι είναι άστα να πάνε, είναι το χειρότερο. Ναι. Τι να πεις. Αλγκοφρέν, για όσους έχουν έτσι ελαφρύ πονοδόντι. Έχω. Είναι το μαγικό, τώρα δεν κάνουμε τοποθέτηση προϊόντος, αλλά από τότε που το ανακάλυψα και εγώ μέσω ενός πονοδόντου πριν από 1,5-2 χρόνια, μαγικό, κάνει για όλα. Είναι αντιπυρητικό, είναι αναλγητικό, ισχυρό, είναι τέλειο. Είναι και γλυκό, έχει ωραία γεύση. Σαν την Πεπανθόλη, ναι, να σου πω, σε χάπι. Κοινό παιδί να έχεις προβλέψει κιόλας. Ναι, έτσι, θα γράψω κάποτε και ένα τραγούδι για το Αλγκοφρέν. Είπα, δεν μπορώ να γράψω για μια άλλη θαυματουργή αλυφούλα, ας πούμε, την οποία το αποτίσει ένα ιδιαίτερο μέρος του σώματος. Ας πούμε, δεν γίνεται να κάνουμε τέτοια τοποθέτηση, αλλά εντάξει. Πλάκα, αυτό ήταν το πρώτο βίντεο που έχω δει από σένα. Δεν έχω βγάλει κι άλλο, το μόνο. Το μοναδικό είναι. Ναι, τώρα είπαμε θα γυρίσουμε αυτό το διάστημα, λέμε, είμαστε σε διαδικασίες γυρίσματος ενός βίντεο κλιπ, θα δούμε. Άμα δεν μας πιάσει βαρεμάρα, κάτι θα κάνουμε μέσα στον Ιούνιο. Καλή φάση. Πριν τις εκλογές, δηλαδή. Θα το δούμε. Θα έχει σχέση με εκλογές. Όχι, καμία. Αλλά νομίζω ότι οι προσβάσεις δεν θα έχουν σχέση. Τα δίδια δημοκρατία δεν μας αφήσουν με τίποτα. Να πάμε εκεί που θέλουμε. Γι' αυτό. Τέλος πάντων. Έγινε. Ξεφλούμε. Καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Αγόρι μου, παιχταρά μου. Τι έγινε, πονάει το δόντι του φίλου μας. Πονάει το δόντι, έχεις να προτείνεις κάτι, έχεις να δώσεις. Ναι, να το βγάλω εγώ με τα νάγια χωρίς έννοια. Μάλιστα, εντάξει. Επιτόπου. Και με τα μισά λεφτά δηλαδή. Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά. Καλά είμαι. Άρε, χωρίς. Δόξα τω Θεώ, εχθές κοιμήθηκα έξω στο παγκάκι. Έξω. Το Άγιο Όρος μέσα. Δεν είχε κάποιο κελί έξω, έχει παγκάκι. Δεν πήγα εχθές. Σκίτι δεν δέχεται εύκολα. Μάλιστα, δεν δέχεται. Έχει παγκάκι στο Άγιο Όρος καταρχήν. Έχει, έχουν βάλει και καινούργιο κιόσκι τώρα. Ένα εκεί τη καριέρα. Δεν πειράζει. Τι κάνετε, πώς πάτε? Καλά είμαστε. Εσύ? Παίζει η Liverpool το Σάββατο. Τι ήταν αυτό το plot twist? Ναι, παίζει. Πού το κατάλαβε? Θα χάσει η Liverpool. Α, δεν θέλω τέτοια, θα σε κόψω. Και αν να κερδίσει για πάρτι. Άρα, μεγάλε, είσαι γαλαντό. Από πού σου ήρθε τώρα αυτό, εξήγησε μου. Μου το είπε μια σικέλο. Μια σικέλο. Για ένα φίλο μου, μόνο που τον πειράζω. Να, μάλιστα. Και είναι Liverpool φανατικός και σου είπε, πάφη. Ναι, παίζει. Ποιο κανάλι, ναι. Η Εκτενά. Όχι, το Κοσμοτέ. Το Κοσμοτέ, το συνδρομητικό θα τα δείξει τον τελικό. Α, δεν πιάνουνε τότε. Πώς δεν πιάνει, μωρέ, άμα ψαχτείς καλά, μια χαρά πιάνει. Δεν νομίζω να έχει τηλεόραση και έξω το ξενοδοχείο. Άκου που σου λέω, άμα ψαχτείς καλά, δεν χρειάζεται να πας στο ξενοδοχείο, θα πας ένα
Σε ένα μοναστήρι κάπου θα βρεις μια τηλεόρασίτσα. Σιγά μοναστήρι να έχει τηλεόραση. Δεν έχουνε. Όχι, όχι. Μάλιστα. Πάνε στην Ουρανούπολη. Πάνε στην Ουρανούπολη να δεις το μεγάλο παιχνίδι. Πού είσαι, έχεις πάρει ουράκι. Ναι, με μια σικιά, με ένα σίκο που βγάζει πολύ καλά σίκα. Μάλιστα. Στη σικιά ή πρόσεχε τις σικές, γιατί εκεί είχε. Έχει πλάκα, μάλιστα. Το κάνω πλάκα το κίνημα. Άρα είσαι ένα καλαμπουρτζή και εσύ είσαι ένα κουαρακατζή. Με ποια άλλη ομάδα παίζει η Λίβερπουλ. Μόνη της, δηλαδή δεν έχει ανάγκη η Λίβερπουλ. Μια ομάδα μόνη της είναι. Με την Τότεναμ. Να το δει στην καφετέρι. Με την Τότεναμ. Ναι. Ναι. Σήμερα, αν ενδιαφέρεσαι, έχει επίσης Chelsea Arsenal. Το ξέρω, Arsenal. Μου το είπε η Σικέ εδώ. Και ποιος θα κερδίσει, δώσε πρόβλεψη. Ποιος θα σηκώσει το κύπελο. Δώσε πρόβλεψη. Chelsea Arsenal. Θα κερδίσει 1-0. Ποιος θα κερδίσει 1-0. Η Arsenal. Η Arsenal. Να το προγνωστικό, κυρίες και κύριοι, από το φίλο μας τον Μπάφη. Σε ευχαριστούμε. Η Liverpool 1-2. 1-2 ποιος. Θα κερδίσει ή θα χάσει. Η Liverpool. Θα κερδίσει. Από τώρα προγνωστικά πληρωθείτε, παίξτε τα διάδα και εγώ θα τα βάλω κανονικά. Αν πιάσεις από... Θα τα βάλω. Αν κερδίσουμε, κερνάω τη ρόπιτα. Οριστικά. Άμα κερδίσει, να με κεράσει μία τυρόπιτα, μία πίτσα. Μην ξανοίγεσαι, μην ξανοίγεσαι. Άμα πιάσουμε τη διάδα κιόλα. Αυτό. Έγινε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Γεια. Κυρίες και κύριοι, τα προγνωστικά της παρέας μας. Άδωσε, θα το βάλω εγώ μια ψηλή τη διάδα αυτή. Arsenal Chelsea 1-0, δηλαδή Chelsea Arsenal 0-1 μας έδωσε και Liverpool Tottenham. Ποιος είναι, ποια είναι η σειρά, κάτσε να τη δούμε επακριβώς. Για να είμαστε ακριβείς, Tottenham Liverpool, καλά το είπε το 1-2 το τσακάλι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ότι ως λαός, ότι επιλέγουμε, αυτό υφιστάμεθα, φίλε μου. Ακριβώς, ναι. Ό,τι επιλέγουμε, αυτό θα λουστούμε κιόλα. Μεθαύριο που θα γίνουν οι εκλογές. Και εκεί θα μας βάλουν και στα βιβλία Guinness έξω. Στα βιβλία Guinness, γιατί... Είμαστε ο λαός ο οποίος επαναφέρει αυτούς που τον κατέστησαν. Κατάλαβε για σωτήρες τώρα. Θα μας βάλουν οι ανθρώποι και θα γελάνε και δυνατά. Άλλοι έχουν διαφορετική άποψη. Οι μισοί λένε ότι αυτοί μας κατέστρεψαν, οι μισοί άλλοι μας κατέστρεψαν. Γενικά καταστρεφόμαστε. Είναι οφθαλμοφανές ποιος κατέστρεψε την χώρα. Είναι οφθαλμοφανές ποιος τη χρέωσε 300 δις και υφιστάμεθα ό,τι υφιστάμεθα. Και έχουμε ανθρώπους σαν τον Στουρνάρα και σαν κάτι άλλους. Κάτι Ψαριανούς, κάτι Ρουσόπουλους που επανέρχονται. Αυτό είναι το νέο ύφος, όπως μαζί με αυτό το Στεφανίδη που έβγαλε μια τέτοια για την Κούνεβα. Ναι, εχθές είναι το νέο ήθος αυτό. Αυτό λίγο σαν να... Επειδή είμαστε τώρα εδώ αθλητικά ραδιόφωνα και δεν κάνουμε συνέχεια συνωμοσιολογίες, σαν να μου βρωμάει λίγο το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω τι αυτή υπόθεση, γιατί βγήκε ο συγκεκριμένος και είπε ότι λάθος μου και... Ναι, λάθος πειθαρχώ, μου και... Πειθαρχώ και στο μεγάλο πρόεδρο που με καθαίρεσε. Η ανάρτηση υπάρχει και καλά τον έκανε και τον καθαίρεσε. Ναι. Αλλά έχει πολλούς τέτοιους. Δεν είναι ένα σχέδιο. Λίγο λαχανιασμένος ακούω. Ναι, είμαι στο δρόμο, περπατάω. Εντάξει. Λέω μήπως τρέχεις από τώρα, επειδή έρχεται μια διάδοχη κατάσταση, αρχίζει και τρέχεις από τώρα. Όχι, φίλε. Φερρυπίν, να προλάβεις τις 120 δόσεις, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Γιατί πολλοί κόσμοι. Εγώ, φίλε, δεν χρωστάω, αλλά αυτά τα πράγματα είναι καλά για τον κόσμο. Ό,τι μπορείς να απαλύνεις αυτούς που έχουν υποστεί απώλειες, έχουν καταστραφεί, είναι καλό. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος τα κοροϊδεύει αυτά, ας τους βγάλουν να τους λουστούν μια φορά ακόμα, αν και ο ίδιος ο λαός λέει μια σοφή παροιμία. Ναι. Το δεις εξαμαρτύν, λέει ουκ ανδρόσωπο. Καλά, τώρα, εδώ από εκεί και έχουμε πέρα, κάνει και δις και τρεις, και γι' αυτό χρωστάμε και δις και τρεις. Από εκεί και πέρα, είμαστε λαός ο οποίος ξεχνάει εύκολα και θα τα λουστεί πάλι. Μάλιστα. Εκεί πέρα θα τα λουστεί. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, γεια σου, καλέ. Γεια. Καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Χαίρετε. Τι κάνεις, ρε Μπαμπηγού? Είμαι πολύ καλά, εσείς? Λοιπόν, προς τον Ακάκιο, το Σαββάτο το δείχνει και η ΕΡΤ. Μήπως το δείχνει μαγνητοσκόπηση όμως? Όχι, κατευθείαν. Α, ναι. Δεν το ήξερα αυτό. Μπράβο, ωραία. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Τελικά όλα αυτά είναι υποχρεωμένοι. Είναι υποχρεωμένοι, αλλά τον τελικό του κυπέλου δεν τον έδειχνε απευθείας. Όχι.
και Ελλάδος, τα ευρωπαϊκά. Τα ευρωπαϊκά, μάλιστα. Είναι κανόνας αυτό από την διεθνή. Τον ήξερα, ναι, το ήξερα αυτό, ότι η τελική πρέπει να είναι σε ελεύθερο κανάλι, αλλά δεν νόμιζα ότι έχει έρθει. Εντάξει, ωραία, τέλεια, τέλεια. Αυτό το δείχνει και η ΕΡΤ, μια χαρά. Αυτά προς τον Ακάγιο και να μην πηγαίνει πάρα πολύ προς εκεί πέρα στο Άγιο Όρος. Αφού εκεί είναι το καταφύγιο του, τι να κάνουμε. Το καταφύγιο του, καλέ. Εγώ θα τη βάλω μια διαδούλα τώρα του Παφούλια. Την τελευταία φορά που έπαιξα βέβαια προγνωστικά του Παφούλια πήγαμε στο. Ήταν πέρυσι με το Μουντιάλ, μας είχε ρίξει κούβα. Αλλά ποτέ δεν είμαστε τόσο απελπισμένοι που θα βάλουμε και αυτά τα προγνωστικά. Και αύριο έχει παιχνίδι. Αύριο τι έχει, Πέμπτη. Το φιλικό. Ποιο φιλικό? Τουρκία-Ελλάδα. Α, καλά, ποιος ασχολείται τώρα, μωρέ, με εθνικές και φιλικό. Έχει καρδιά κάνει το βράδυ, δηλαδή. Σωστό, έχει, ναι. Έχει κάνει πρόγραμμα. Ναι, έτσι από το λίγο να χαζέψουμε. Εντάξει, είναι και το Ελλάδα-Τουρκία, είναι λίγο ιντριγκαδόρικο. Έχει έτσι, ας πούμε, μια εσάνς. Σωστά, ούτε χαμπάρι δεν πήρα, ναι. Έγινε. Καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, γιατί έχουμε. Ξεκινάνε και τα προκριματικά του ευρωπαϊκού κυπέλλου, αν δεν κάνω λάθος, 19. Όχι το ευρωπαϊκό, μήπως το Μουντιάλ είναι αυτά του παγκοσμίου, ναι. Το ευρωπαϊκό που πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει. Το 2019 του χρόνου έχουμε Euro το 2020. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει με το καλημέρα την Ιταλία σε ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ. Το ΆΚΑ, νομίζω 7 του Ιούνιου είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι, εκείνο το Σαββατοκύριακο. Μετά έχουμε εκλογές, μετά από ένα μήνα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ Prodigy. Πού είσαι, αγόρι μου? Όλα καλά. Καλά είμαστε εσύ. Ευχαριστώ τον προηγούμενο ακροατή γιατί πήρα για αυτό το θέμα. Γιατί είπε στην αρχή ότι δεν θα το δείξει η ΕΡΤ, ξέρω εγώ, ναι, 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 θα το παίξει το συνδρομητικό και λίγο ταράχτηκα. Είμαστε λόγο επειδή, εννοείται, φουλ στην ανακρίβεια. Βασικά σε πάει κάπως μία. Μία μέρα είσαι εντάξει, ναι, ακριβή. Πέφτω μέσα. Ναι, ναι, σήμερα είναι hoax. Κοίταξε με τα hoax, ας πούμε, και με τα ψεύδι, τα fake news που λέμε, προοδεύει. Ναι. Εντάξει. Έτσι, σωστά. Ναι, ναι, σωστά. Έτσι γίνεσαι μεγάλος, δει, εννοείται. Και βουλευτής και τέτοια. Τι? Και μιας και μιλάτε πολύ σήμερα για πολιτικά, να προσθέσω κάτι. Δεν μιλάμε πολύ για πολιτικά, έτσι το έθιξε ένας φιλοσοκρατής, ναι. Ήθελα να πω για χθες για τον Ντόμ, ναι, που μετά από μένα πήρε και είπε για την Καϊλή. Είχα την ατυχία, ναι. Καταρχήν είναι εντάξει πολύ ωραία, παρουσίαστη, ωραίο Άξ, κορμί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, δεν είναι κριτήριο. Μιλάει αυτό... πάρα πολύ καλά, ναι, πάρα πολύ σωστά, είναι, ναι, είναι σωστή. Αλλά είχα την ατυχία να τη δω άβαφη. Τώρα δεν κάνω πλάκα έτσι. Εντάξει, τώρα. Ναι. Δεν είναι, άστο. Ναι. Εντάξει, δεν είναι τώρα το ένα. Ούτε το βάση, ούτε βάση δεν πιάνει. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Το ακούσαμε. Συγγνώμη κιόλα. Ωραία. Εντάξει, Τόμ, ναι, συγγνώμη. Συμφώνησα διαφωνώντας. Μάλιστα, ωραία. Έγινε. Άντε, καλή ξεκούραση. Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από Ξεντική Σταυρούπολη. Πήρες, 6 και 32 πήρες. Ε, είδα χαμός, είπα να, στην αρχή, ναι, δεν μιλούσε κανείς. Ναι. Λέω κάτσε να πάρω. Λέω, τι δεν μιλούσε, ξεκινήσαμε με το... Άμα ένα λεπτό να μην έχουμε τηλέφωνο, κατευθείαν την καταδικάζει την εκπομπή. Ποιος? Εσύ. Ποιος? Κατευθείαν παίρνω μετά, λέω κάτσε να βοηθήσω την κατάσταση. Σαν, είδα όλοι σαν, ήρθανε, σαν αυτούς... κόσμος, ήρθε ο κόσμος και λέω κάτσε να, να μπουν όλοι, να μπουν όλοι και τελευταίος εγώ να κλείσω την πόρτα. Στην Τούμπα, στο πρώτο αράουντ, είσαι σαν, είσαι σαν αυτούς που... Μα με στέλνεις μήνυμα πότε να βγαίνω, σε πειράζει 7 η ώρα βγαίνω, μετά σε πειράζει 7 και 20. Σαν αυτούς που στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός λέγανε εκεί στο... δεν παίζουμε καλά. Και έτσι μετά το 2-0. Ναι, ξεφυσούσανε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν την έσπασε δεξιά. Δεν την έσπασε δεξιά την μπάλα, α πούμε, ξέρω, στο 2-3-0. Τέλος πάντων. Αφού είναι και ανακρίβειες και τα μισά λες και σαν σήμερα τι είναι, σαν... τι άλλο είναι. Δεν πρόλαβα να δω καν το σαν σήμερα, δεν πρόλαβα να δω τα στατιστικά μου. Σαν σήμερα 29 του μηνού. Τι άλλο μπορεί να είναι σαν σήμερα. Είσαι αδιάβαστος. Είναι. Σχολείο, δεν έμαθες τίποτε. Τι. Η άλωση της πόλης, ρε. Α, δεν το θυμόμουν, ας πω. 1453, ναι, μάλιστα. Δεν μπορείς να το δω το σύστημα. Ναι, ναι. Δεν ήμουν πολύ καλός. Αν ήταν κανένα... Δεν έπαιζαν καμιά ομάδα για να φτάσει, έπαιρνε κανένα κύπελο. Ω, oh, καλά, εννοείται. Σαν σήμερα που λες, ας πούμε, ναι, επίσης το 1985, αυτή είναι η ημερομηνία, επίσης έπρεπε να θυμάμαι, διεξήχθη ο τραγικός τελικός του Χέιζελ στις Βρυξέλλες. Juventus Liverpool. Με 39 φιλάθλους να χάνουν την ζωή τους σε συγκρούσεις των οπαδών των δύο ομάδων. Το θυμάμαι αμυδρά αυτό το σκηνικό, ήμουν μικρός στις εφημερίδες και τα λοιπά. Ναι. Επίσης, σαν σήμερα, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης. Ναι. Της ΑΕΚ. Μια και πιάσαμε, ναι, τα ιστορικά που ήθελες να τα ακούσεις. Είδες, ναι, γι' αυτό, ναι, πήρα. Η πόλη, λοιπόν, άλλο λοιπόν σήμερα.
Από πού άλλο. Ναι. Τι ήθελα να σε πω, κάτι σε 7 θα δύο Φωτιάδες. Ναι. Έτσι με είπε. Προανήκει. Τώρα, προαναγγέλεις τους άλλους. Βγαίνω, ναι, προαναγγέλεις τους άλλους. Τώρα, με λέει τι ώρα. Με παίρνει τηλέφωνο, λέει τι ώρα να βγω. Έλα, βγες κάτι σε 7, λέω, να βγουν όλοι. Που σπάει κίνηση. Ναι, ναι, ναι. Λίγο κάνε, λέω, 6:30 το φάμε. Ναι, τίποτα, να, τσούκου τσούκου, αυτά χασομέρια από εκεί και πέρα. Να, 7, 7. Άντε, κλείσε, έχουμε, έχουμε γραμμή, άντε. Η χορηγή, η χορηγή, χορηγή πρέπει και να γραμμή. Ναι, 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 ναι. Έγινε, ναι. Άντε, φίλια, τσάω, 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 τσάω. Δεν προλάβαμε καν να πιάσουμε τα σαν σήμερα. Μέσα να μας κατηγορίζει το στο σχολείο, λέει τι έκανες και τέτοιο. Πω, 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 πω. Λίγο με τις ημερομηνίες, ναι, είχαμε ένα θέμα. Ξέρω, φτάναμε σε αυτό το και φτάναμε, μωρέ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπαμπή! Καλημέρα, ναι. Εδώ Πρόντιτζι και πάλι. Παρακαλώ. Δεν θα σε καθυστερήσω. Ναι. Τώρα μια και είπες η πόλη σε άλλο, χώσε λίγο από τέρορ. Τέρορ σκρού, η πόλη σε άλλο, μάλιστα. Ωραίο. Ευχαριστώ. Σωστό, σωστό. Φιλάκια, γεια, γεια, γεια. Γεια. Θα το βάλουμε άμα τη επιστροφή. Μείνετε συντονισμένοι, κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή με την παραγγελία του φίλου μας του Prodigy στο δεύτερο μισαωράκι της πρώτης μας ώρας, 6:39 πρώτα λεπτά στην τεταρτούλα μας, στην τεταρτούλα μας, στην αθλητική, την ποδοσφαιρική. Είπαμε από αγώνας για τον τελικό του Europa League σήμερα το βράδυ στο Αζερβαϊτζάν. Έβλεπα ένα βίντεο με έναν φίλο της Άρσενα να κυκλοφορεί στους δρόμους με φανέλα με Μικταριάν και να πηγαίνει αστυνομικός και να του κάνει παρατήρηση να βγάλει την μπλούζα. Είπαμε ότι ο Μικταριάν δεν πήγε καν να αγωνιστεί, καθότι υπάρχει διένεξη μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αρμενίας εκεί για τον Ναγκόρνο Καραμπάχ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είχε πάει και νωρίτερα με στη ζώνη, δεν είχε πάει και παλιότερα. Και είναι μια σημαντική απουσία για την ομάδα της Arsenal. Σοκράτης Παπασταθόπουλος διεκδικεί το τρόπαιο. Έβαλα και το κουιζάκι, αν υπάρχει κάποιος παίχτης, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να το ψάξω, που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο με σύλλογο. Θυμόμαστε όλοι τον Άκη Ζήκο το 2005, αν δεν κάνω λάθος, τον τελικό Πόρτο Μονακό. Κάπου αλλού δεν μπορώ να... Ο Βιερίνη έχει παίξει νομίζω μέχρι μη τελικά Champions League, αν δεν κάνω λάθος, με την Wolfsburg. Μέχρι εκεί πηγαίνει λίγο το μυαλό μου, το μυαλουδάκι μου. Τώρα είναι και πρωί, πού να μοχλεύσουμε. Κατά τα άλλα, στα αθλητικά, στα αθλητικά μας, είχαμε δρόμενα χθες όσον αφορά το... την εικόνα, τη χάρτα του νέου πρωταθλήματος ή μάλλον και των δύο διοργανώσεων και του κυπέλου. Το τι θα ισχύσει την επόμενη σεζόν. Καταρχήν είχαμε και κατοχύρωση της βαθμολογίας. Επικύρωση μάλλον, όχι κατοχύρωση. Με τον Ηρακλή πλέον και επίσημα να αγωνίζεται στην Football League. Επικυρώθηκε η βαθμολογία του πρωταθλήματος. Και έτσι μπαίνουν τέλος τα σενάρια που ήθελαν την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ελπίζει σε συμμετοχή στην Super League 2. Ίσως μέσα από κάποια αναδιάρθρωση, ίσως μέσα από κάποια διαδικασία. Όσον αφορά τα εκτενόμενα στο δικό μας το πρωταθληματάκι, η μεγάλη είδηση είναι ασφαλώς το ότι από την επόμενη σεζόν ο πρωταθλητής θα βγαίνει μέσω play-off. Αλλάζει και πάλι διαδικασία. Επιστρέφουμε στα play-off, καθότι τα κουκιά δεν βγαίναν όσον αφορά τις αγωνιστικές και με βάση τα συμβόλαια που είχαν υπογραφεί με τους τηλεοπτικούς σταθμούς που μεταδίδουν την Super League. Και έτσι ουσιαστικά μπαίνει, προστίθεται ένας ακόμη γύρος τροποντινά. Θα έχει τον χαρακτήρα των play-off, ένα εξτρά μίνι πρωταθληματάκι για τις θέσεις 1-6, τα αγώνες κατάκταξης και διαβάθμισης από τον πρωταθλητή μέχρι και τις ομάδες που θα πάνε στην Ευρώπη, και από τις θέσεις 7 μέχρι 14 ένα ουσιαστικά play-out. Οι ομάδες θα προσπαθούν να αποφύγουν τον υποβιβασμό τους. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Παίρνω τώρα γιατί μετά τις 7 θα πάρει ο Φούρναρης, έχει δηλώσει. Ναι, με φωνή Φωτιάδη μάλλον. Θα κάνει το με φωνή Φωτιάδη θα πάρει. Λοιπόν, καταρχήν Μπάμπη,
για αυτό που έγινε στην Ισπανία, να πω ότι εγώ όχι μεταξύ σοβαρού και αστείου, μεταξύ σοβαρού και σοβαρού, έλεγα τότε για κάποια στοιχηματική εταιρεία που ήταν μέτοχος ο Ραούλ Μπράβο. Βέβαια εγώ το έλεγα για να, για να κολατρήσω κάτι φευγά τους, που είχε κάνει και ένα δάνειο στην... Δεν ξέρω αν ήταν τότε ΠΑΕ, ήταν στην τρίτη κατηγορία στον Άρη. Δεν το γνωρίζουμε και αυτό. Και... Εντάξει, οι φίλοι Αριανοί το γνωρίζουν. Ναι. 600.000 είχε δώσει δάνειο. Βέβαια, λίγο περίεργο τώρα κάποιο παίκτη. Μάλιστα, αυτό δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να το υιοθετήσω σε καμία από τα περιπτώσεις. Να δανείζει. Και για τον φίλο τον Πρότιτζι να πω ότι το πιο άσχημο τη Καϊλή πάνω τη, καταρχήν μου είναι τελείως αντιπαθής. Και να πω ότι το πιο άσχημο πάνω της είναι το ψέμα. Αυτό που είχε πει προσπαθώντας να σπηλώσει συνειδήσεις για τον παππού της, που δεν βγαίναν ημερομηνίες και φυσικά δεν είχε... ήταν εν ζωή και δεν είχε πεθάνει. Και είπε ότι το σκοτώσαν οι αντάρτες στον πόλεμο. Ναι. Και μετά δεν ήξερε πώς να το μαζέψει. Καλά, ποιος θα θυμάται τώρα αυτά. Ναι, εντάξει, σωστά. Κανείς δεν θυμάται τίποτα. Ακριβώς. Πηγαίνουμε. Κοιτάμε το μέλλον τώρα. Προχωράμε στο μέλλον. Έρχεται... Πάντως για τον Ραούλ Μπράβο πιστεύω ότι όσοι γνωρίζανε από Χαριλάου πλευρά, κανείς δεν παραξενεύτηκε. Από εικασίες που έχουμε ακούσει εμείς. Εντάξει, αλλά αυτά δεν μπορούμε να τα μεταδίδουμε από το ραδιόφωνο. Μα λέμε ότι δεν υιοθετούμε αυτά που λέμε. Έτσι δεν πρέπει να το λέμε. Μάλιστα. Ωραία. Καλή συνέχεια. Έγινε. Ένα άλλο μεγάλο θεματάκι, βεβαίως, γιατί ο Ραούλ Μπράβο ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίστηκε επί πολλά έτη και στην πόλη μας στο ελληνικό πρωτάθλημα του 2007 μέχρι το 2011 στον Ολυμπιακό, στη Βέρεια το 14-15, στον Άρη 15-17 και ενδιάμεσα είχε σαν να μετακομίσει στην ομάδα της Βέρειας το 2016 και πιάστηκε στην Ισπανία επ' αυτοφόρο, κυκλοφορεί και ένα βίντεο μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Κατηγορείται ότι συμμετείχε σε κύκλο μαστημένων αγώνων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Αν συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα, αν κατηγορούνταν ουσιαστικά δηλαδή γαστημένα, δεν θα είχε απολύτως κανένα πρόβλημα, ίσα ίσα μπορεί και να, να ανερχόταν ας πούμε, γενικότερα στον επαγγελματικό του τομέα. Στην, ο Ραούλ Μπράβο μάλιστα κατηγορείται, φέρεται να είναι και ο εγκέφαλος αυτής της οργάνωσης εκεί στην Ισπανία. Και στην λίστα αυτή υπάρχουν επίσης τα ονόματα και τον Μπόρχα Φερνάντεθ της Ρεάλ Βαγιαδολίδ, Κάρλος Αράντα, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες της Ιβηρικής, Σαμουέλ Σάιθ της Χετάφε και Ίνιγκο Λόπεθ Μοντάνα της Ντεπορτίβο Λακορούνια. Τον Ίνιγκο Λόπεθ που τον ξέρω, το μεταξύ βλέπα χθες το όνομά του. Μήπως είχε ακουστεί εδώ τίποτα για, για μεταγραφικά της, της χώρας μας, δεν θυμάμαι. Κάτι για τον ΠΑΟΚ, Βλέπω, ναι, το έκανα έτσι ένα ψακτήρι. Είχε γραφτεί το 2015 ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφερόταν για την περίπτωσή του. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ η Γραμμούλα. 2-31-0-287 και 3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με το σταθμουδάκο μας. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιώργο. Μας γράφει, έπαιξε λέει και ο Τζιόλι στο Βέρντερ Βρέμι Σαχτάρ Ντόνετσκ στον τελευταίο τελικό του κυπέλου UEFA πριν γίνει Europa League. Το είχε κατακτήσει τότε. Μάλλον δεν πρέπει για να μην το έχω έτσι στο μυαλό μου. Πώς είχε παίξει και ο Μίτρογλου. Τελικό πέρυσι με τη Μαρσέικ δεν είχε παίξει. Πέρυσι προπέρυσι πότε ήταν ανήκει στο δυναμικό της ομάδας από την Μασσαλία. Έχω και εκεί μια έτσι. Τώρα αρχίζουν να μου ξυπνάνε ένα-ένα ένδοξα χρόνια Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Σιγά σιγά θα τα φέρουμε έτσι όλες αυτές οι άχρηστες πληροφορίες. Τρυπάνε το μυαλουδάκι μας. Και παραλίγο λέει να σκοράρει κιόλας, αλλά πάλι χάσαμε. Ακόμη λέει δεν έχει σηκώσει ευρωπαϊκό τίτλο συλλόγων Έλληνας. Ίσως με βάση το προγνωστικό του φίλου μας του Παφούλια να είναι ο Σοκράτης ο Παπασταθόπουλος ο πρώτος που να το πραγματοποιήσει σήμερα το βράδυ. Είδομεν. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά εσύ. Καλά, δόξα Θεώ. Πρώτη φορά θα πω στον αέρα ότι είσαι απαράδεκτος. Απαράδεκτος, παρακαλώ. Εχθές ήταν η συναυλία των ACDC, σου είπα ότι πήγαμε. Και έβαλες μόνο τη Ρόζη. Ναι. Επιστροφή δεν είχαμε, ρε φίλε, και μείναμε. Επιστροφή τι είχε, καμιά άλλη συναυλία?
Όχι, πήγαμε και γυρίσαμε. Εσύ έβαλες μόνο για το πήγαινε, για το γύρισμα δεν έβαλες τίποτα. Έπρεπε, σωστά. Στην επιστροφή είχε ύπνο. Δεν θα ακούγε κανείς τίποτα. Δεν νομίζω. Εκείνη στην αυλία, ξέρεις τι έγινε, Μπάμπη, ε? Τι? Είχα πάει με τη δουλειά στο χωριό και βρέθηκε τότε εισιτήριο από φίλους από το χωριό. Και πήγαμε με λεωφορείο, μετά με παρέα από το Άγιο Πνεύμα. Έκανε πουλμάντο το Άγιο Πνεύμα, σου πάρε. Από τις Σέρες, ρε παιδί μου, παρέα τώρα. Μπράβο. Από τις Σέρες κάπου τώρα το πούλμαν. Ναι. Ήρθαν, μας πήραν εκεί από την γέφυρα του Σταυρούπολη. Την επιστροφή. Η μεγαλύτερη μετακίνηση κτλ. Την επιστροφή. Γυρνάω και λέω σε έναν φίλο μου, εδώ μου καλά, και λέω την επόμενη φορά, λέω, που θα πάω Αθήνα με λεωφορείο, θα είναι μόνο αν περάσει ο Άρης τελικό. Και ήταν αυτό το, είπαμε, 10 χρόνια πριν, το 2009. Άρα πήγαμε τα 11 μήνες, δεν πέρασαν 12, χρόνος σωστό, δεν πέρασε. Σωστό. Τον επόμενο Μάιο είχες κατέβει στην μεγαλύτερη... Απρίλιο. Ναι. Μετακίνηση οπαδών, όντως, το 2010. Λοιπόν. Έδωσες μετά νέο χρησμό, το 2010. Τι? Θα ξανακατέβω, ας πούμε, με τον Άρη Τροπεούχο, ξέρω εγώ κάτι. Έδωσες νέο χρησμό εκείνη την στιγμή. Εκεί, Μπάμπη μου, είχε ένα γέλιο, να πούμε, όταν φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη μετά τον τελικό. Πάει ο οδηγός και μας αφήνει μπροστά στο Λευκό Πύργο. Όχι. Με ωραία οδηγέ. Είμαστε εδώ όλα την Παρασκευή το βράδυ. Έχουμε γνωριστεί λίγο πιο καλά από το ΣΕΟΗ μας. Τραγουδάμε κύπελο στον Πύργο το Λευκό. Μας κάνει ο Λέτο το 1-0 και έρχεσαι και μας αφήνει στο λέω μπροστά στο Λευκό Πύργο. Πάνει το λέω 50 μέτρα πιο κάτω, το λέω ρε πλάκα. Και αρχίσαν όλοι. Καλά, σου λέει ρε πάνε πιο κάτω. Άκουγε ο καημένος πύργος το λευκό, σου λέει εδώ θέλουν να κατεβούν τα παιδιά, ας πούμε. Τρολάρισμα μεγάλο. Οπότε κατεβαίνω, μας άφησε τελικά, όντως μ' άκουσε να μην πήγε, μας άφησε λίγο πιο κάτω, μας άφησε στο μέγαλο. Όχι τίποτα, θα μας δείγε κανένα μάτι, ας πούμε, και άντε μετά να πούμε. Εντάξει, ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Κατεβαίνω, Μπάμπη μου, από το λεωφορείο. Κοιτάω εκεί τη θάλα, θα κάνω το σταυρό μου και λέω Παναγιά μου, δεν θα ξαναπάω στην Αθήνα με λεωφορείο ποτέ. Καλά, είναι αυτές οι εκδρομές, είναι για τους τελικούς και γενικά όλες οι μετακινήσεις είναι... Δεν ξαναπάω στην Αθήνα με λεωφορείο. Τα παλιά τα χρόνια βέβαια ούτε τα υπολόγιζες αυτά, όταν έτριγες και πήγαινες και έρανες, ούτε σε νοιάζει το λεωφορείο. Εντάξει, γιατί τώρα στο τελικό κάναμε 18 ώρες. Ναι, ισχύει αυτό. Μπήκαμε στο λεωφορείο 12 η ώρα την Παρασκευή το βράδυ, ναι, και βγήκαμε στο ΆΚΑ 6 ώρα το απόγευμα το Σάββατο. Mm-hmm. Και αυτή είναι η ημεροληψία που υπάρχει σε σύγκριση Θεσσαλονίκης-Αθήνας όταν διεξάγονται οι τελικοί στο ΆΚΑ, το ότι ο κόσμος εδώ της Θεσσαλονίκης, είτε του ΠΑΟΚ είτε του Άρη, τρώει ένα 24ωρο σχεδόν. Για πολύ ταλαιπωρία τώρα, έτσι. Ακριβώς. Πολύ ταλαιπωρία. Ναι, ναι. Έτσι. Οπότε κάνω το σταυρό μου, σου λέω και στο Μέγα Αλέξανδρο, κατεβαίνω, πάω εκεί στην ακροθαλασσιά, δίπλα. Άρα εσύ φταίς που δεν ξαναπήγε ο Άρης τελικό. Εσύ φταίς που δεν ξαναπήγε ο Άρης τελικό. Γιατί... Για ό,τι γίνεται στον Άρη, εγώ φταίω. Έτσι. Ναι, για ό,τι γίνεται στον Άρη, εγώ φταίω. Έχω φτάσει 45 χρονών, Βαγγελάκης. Έτσι. Βαγγελάκης ήμουν στα 15, Βαγγελάκης ήμουν στα 25, Βαγγελάκης έγινε και στα 45. Βρήκαμε την αιτία. Έρχονται στην ονόματι που είναι πιο μικρή και με λένε Βαγγελάκη. Τώρα σε κόψω μια, θα σου πω εγώ. Άπαξ Βαγγελάκη. Έτσι. Για πάντα Βαγγελάκη. Έμεινε ο Βαγγελάκη. Μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα με χαμόγελο, να είστε καλά. Πάνω απ' όλα. Το καλύτερο αυτό. Η καλύτερη παρόντρυνση. Χαμογελάκη και όσο μπορούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλομέρα. Καλώς τον. Σαλαμαλέκουμ. Τρία θεματάκια. Ένα, η αρχαιολογία. Η αρχαιολογία είναι βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Γιατί όλη η Ελλάδα έχει πέτρες αρχαίες από κάτω. Μάλιστα. Αλλά η αρχαιολογία όπου βρει πέτρες σταματάει τα έργα. Μάλιστα. Ναι. Δύο, θέμα δύο, πάμε. Κοίταξε να δεις το... Δύο θέμα, δύο, θα τα ξεπετάμε. Δεν γίνεται τώρα. Σε ένα λες, σε 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Λοιπόν, η αρχαιολογία... Ναι. Ναι, μεν να σταματάει τα έργα, αλλά όταν βγάζει τις πέτρες, οι αρχαιολόγοι να τις φυλάνε. Μάλιστα. Γιατί πάνω στη Μακεδονία. Πάμε δύο θέμα. Θα σε κλείσω. Πάμε δύο θέμα. Κάνει κοιλιά το πρόγραμμα. Κάνει κοιλιά τις πέτρες οι αρχαιολόγοι. Κάνει κοιλιά το πρόγραμμα. Πάμε δύο θέμα. Δεύτερο θέμα. Να. 70% πήρανε. Μάλιστα. Πάμε τρίτο θέμα. Φυλακές. Ναι. Πάμε τρίτο. Άντε γεια. Επίφοβος. Πάντα. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αγόρι μου, πού είσαι, σε προανήγγειλε ο Φουρνάνης ότι θα βγεις 7. Λοιπόν, δεν πειράζει, γιατί θα πέσουν διαφημίσεις. Απλά θέλω να σε ενημερώσω ότι ο Φουρνάνης έχει γίνει μάνατζερ τώρα σε μένα. Πρέπει να πληρώνω κάποιο ποσό, κάποια ρήτρα. Όχι, αγόρι μου, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, τα δρόμενα είναι ότι να ενημερώσω τον υπουργό μου.
Με 52% βγήκε ο Παπαδόπουλος εδώ. Μάλιστα. Βγήκε ο ξάδερφός σου. Δεν ξέρω ακόμα γιατί ακόμα κοιμάμαι και από το τρίμερο και από τα γενικά που πήγαμε εκεί. Ακόμα κοιμάσαι από το τρίμερο. Τι να κάνω. Δεν έχω συνηθίσει. Έχω καιρό να βγω έτσι εκτός Θεσσαλονίκης. Φέτος είναι η χρονιά σου. Τι στα μπουζούκια πήγες. Τι εκδρομές πήγες. Εντάξει, χαμός γίνεται. Λοιπόν, να καταγγείλω ένα άτομο γιατί πήγαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Εγώ και ήμουνα 11 αυτοί και ένας 12 εγώ. 11 αυτοί, 12 εμείς, ναι. Όχι. Ναι. Δηλαδή είχε 12 άτομα είμαστε να δει, ας πούμε, ναι. Και εγώ ήμουν, δεν ήμουν κανονικά μέσα στην ομάδα. Ο 12ος παίχτης ήσουνα. Μπράβο τα κορδιά. Καταγγέλω τον άλογα, ναι. Ξέρω που φουναρίσω ο μάνατζέρ μου. Ναι. Τι γίνεται. Ναι. Να μην βγει κανένας, λέει ο προπονητής, πόσα θα παίξουμε κύριε διαιτητά, 35 άρια. 35 λεπτά, αν νόμιζα από 35 και πάνω. Μπράβο, γιατί να μην ξεκουρε, γιατί να μην κουραστούν και κάνουν, γιατί είναι και μεγάλο, ας πούμε, άσχετα αυτό. Ναι. Ρε, να μην, τέλος πάντων, μπαίνει το πρώτο γκολ, μπαίνει το δεύτερο, φωνάζει ο προπονητής, ναι. Θα βγει κανένας τίποτε. Αρχίζω μετά και λέω, το δεύτερο γκολ θα γίνει τους απέναντι, τους τίποτε τέτοια. Θα χάσουμε. Θα χάσουν, δεν βγες κάποιος ή κανένας, δεν βγες κάποιος, τίποτε. Δεν έβγαινε και εμένα έτσι με κάνανε. Κανένας, μικρό... πάμπη κανένας, καταγγέλω τον Αλογά. Ναι, μικρό τον Αλογά, έτσι με κάνανε. Το παίζει και προπονητής και ναι. Πρόεδρος ναι. Και γενικά. Και εδώ θα έχετε τις κατάρες μου, ρε, θα χάσετε. Έτσι. Ναι. Ποιος δεν βάζει το μεγάλο φόρ. Όχι, έρχεται ένας δίπλα, γιατί με είχε δει από τη λιώση, με λέει. Τσάκω ένα κουσαρικάκι και φώνα λέει για από τη μεριά τη δικιά μας. Φωνάζω, θα κερδίσουν αυτοί. Ναι. Θα κερδίσουν αυτοί. Εντάξει, γίνεται μια φάση στη μεγάλη περιοχή, ανοιχτή η τρύπα, μπαίνει το τρίτο γκολ, σοφαρίζουν αυτοί και αυτή, γίνεται 5-2. Όμως μετά εμείς... Και τελευταία τι κάνει. Τελευταία. Κάνει ο μάνατζερ και λέει, έλα ρε φωτιάς, μπες μέσα και τον αρπάξει μετά. Τώρα δεν θέλω εγώ, έπρεπε να πεις. Όχι, μπήκα μετά. Τι να το κάνω μετά. Εντάξει, το γήπεδο είναι ένα τραχτέρ, σαν αργόνι δηλαδή του γήπεδο. Πάμε στα άλλα. Το θέμα είναι ότι βγήκε πάλι πέμπτη φορά, έκτη φορά. Έχω χάσει το λογαριασμό με τον δήμαρχο μας εδώ του Παπαδόπουλου. Συγχαρητήρια. Πολυνίκη του θεσμού. Φτάνει λες. Φτάνει, πόσο να κάνεις. Τι να κάνουμε, αφού βγαίνει. Εντάξει, τέλος πάντων. Είπαμε κύριε Ζογλου, Δανιλίδης, αυτοί είναι. Το έχουν πάρει σπίτι τους. Τη δημαρχία. Εγώ, Μπάμπη, πέρασαμε τρίμερο καλά. Αυτό έχει σημασία. Έτσι. Κάναμε την ευκοπή που είναι αυτά, αγόρι μου. Γνώρισα έναν από εκεί, από την Κεραμωτή, έναν που ασχολείται με μυστικά. Έκανες και δουλίτσα δηλαδή. Ξαπλώθηκες. Όχι, ναι. Έκανα, ας πούμε, το θέμα με τη δουλίτσα αυτήν εδώ. Κάναμε την ευκοπή. Είχαμε και ένα γυναίκες. Και ένα γυναίκες. Όχι το κομματό, ναι. Δηλαδή στο καράβι. Είχατε γυναίκες. Ναι, δηλαδή από, ξέρεις, όπως πηγαίνουμε στον αέρα και μιλάμε και κάνεις ναι. Αναγγελίες, ξέρεις ότι θα κάνουμε εκδρομή ναι. Με το ράδιο και έτσι. Ναι. Λέω τα κορίτσια, λέει και εμείς ερχόμαστε με εσάς. Να πούμε, να και κάνω ψιψίρι εγώ με έναν άλλον. Τι έκανες. Ψιψίρι. Ψιψίρι, ναι. Ναι. Αλλά... Στην πορεία μας την έφαγε ο καθηγητής Στεφανής και ένας καθηγητής εκεί. Καθηγητής του έρωτα. Όχι, καθηγητής κανονικός ήταν, αλλά και αυτός από ένα-δυο άτομα έμαθε. Ας πούμε, τι γίνεται ρε παιδιά, πού θα πάτε, αλλά και εμείς πάμε στην εκδρομή, λέει στην τάδε. Μάλιστα. Και θα φω και εγώ, λέει. Μάλιστα. Αλλά τι έκανε, πήγε στη Χρυσή Αμμουδιά. Ναι, αυτή ωραία πήγε τα κορίτσια. Πολύ ωραία είναι η Χρυσή Αμμουδιά. Τα πήγε στη θάλασσα. Τις κέρασε τσίπουρα και αυτά εδώ. Και εσύ τι έκανες. Εγώ με τον άλλο τον Coca-Cola περιμέναμε. Μασάζ, εδώ μας λέει εδώ κάποιος, ένα πουλάκι μας λέει, πες του λέει για το μασάζ τον προστάτη. Κάποιες λεπτομέρειες που δεν πρέπει να τις μάθουμε. Δεν χρειάζεται να τα πούμε δεν γιατί έγινε και... Έγινε και τέτοιο μασάζ, έκανες τέτοιο μασάζ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Περάστε καλά δηλαδή, μασάζ. Αυτό. Το μασάζ, δηλαδή ήταν ένας άλλος από την Ξάνθη και έφτιανε. Τι έσασε, μασάζ σας έκανε στον προστάτη. Ναι, όχι μα, άλλα δύο άτομα, δυστυχώς είναι μπροστά. Ναι. Ήταν μπροστά, στον προστάτη. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Μπράβο. Ευτυχώς που δεν πήγαμε. Μάλιστα. Μπράβο στο Μασέρ. Μάλιστα, έγινε.
Και με λίγα λόγια, Κωστή μου, είχα και το μάνατζέ μου. Ο Μπάμπης είμαι. Ο Μπάμπης είμαι, δεν είμαι ο Κωστής. Όχι ρε παιδί μου. Τι, με είπες Κωστή μου, με είπες. Δεν σε λέω γι' αυτό. Α, λέω να το ξέρεις. Λίγο τις εκπομπές. Ο μάνατζέ μου βγήκαμε μαζί το Σάββατο. Ήρθια με τα ποτά μας, πήγαμε και το πρωί μετά. Φάγαμε, κάναμε. Φανταστικά ήταν. Φανταστικά, έτσι θέλω να σ' ακούω χαρούμενο, θέλω να σ' ακούω μεταδίδεις. Το μόνο θα, δεν μου λες. Δεν πήγες να ψηφίσεις, ήλασες. Θέλω να πω και κάτι. Ναι. Ο άλλος που βγήκε και έφευγα εγώ την Παρασκευή και μου είδε, ποιος ήταν αυτός. Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Λέω, ναι. Την Παρασκευή που έφυγε από τη Θέρμικα για να ναι. πάω. Κάποιος σε είδε τώρα, δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Κάποιος σε βλέπει παντού, είσαι διάσημος, celebrity. Τι να κάνουμε. Τι πάθαμε, έγινε. Καταγγέλλω τον Αλογκά, όχι μέσα, ναι, μέσα από την εκπομπή σου. Γιατί δεν με έβαλε να παίξω και υποσχέθηκε να παίξω. Μάλιστα. Ξέρω φουρναρίζω. Ξέρει, ξέρει. Έγινε. Ξέρει, ξέρει, ξέρει. Σε φιλούμε. Χαιρετώ, καλημέρα, καλημέρα. Τρομερές οι διακοπές. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε να είναι θέμα εκθέσεως. Πώς περάσαμε τις διακοπές μας στην Θάσο. Ακού λέει μας εκεί είχαμε ένας, κάνανε μασάζ μπροστά τους. Κωστή, είπες τα αλήθεια, δεν εννοούσε. Κωστή μου. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, μας το κλείσε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα στην άλλη τη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα από Ξεντική Σταυρούπολη. Πήρε για απάντηση. Ναι. Ακούω, όχι, ακούω και το Λευτέρα εκεί ταυτόχρονα, γι' αυτό κάτι ναι, έγινε. Ναι, ναι, όχι, όχι, εντάξει, δεν ξέρω. Χάθηκε εκεί στον αέρα. Ναι, ναι. Καταγγέλλω τον Μιχάλη Φωτιάδη, γιατί δεν λέει ποιος βγήκε αλλαγή για να μπει μέσα. Αυτά γιατί δεν τα λέω ότι εγώ θυσιάστηκα για την ομάδα. Έτσι. Για να μπει, για να μπει αυτός γιατί δεν έμπαινε κανείς. Και μετά με κράσαν κιόλας. Ναι. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Έβαλα κι εγώ τα 2-0, εγώ τα έβαλα τα γκολ και ήτανε. Στο 2-0 στο ημίχρονο. Και μετά με κράσαν κιόλας. Ναι. Αντί που κρατούσε την ομάδα ψηλά. Έτσι. Δεν με λέει τίποτε έτσι. Που βγήκα και να κάνει. Ναι. Εντάξει, ήταν χαμένο το μάτς. Μετά με κράσαν κιόλας. Λέει τι. Αλλά έχει δίκιο, έχει δίκιο ο Μιχάλης. Και θα βγουν τα βιντεάκια να δουν και ο κόσμος στο διασχελισμό του. Το πάν ήταν ο διασχελισμός. Έτσι. Ήτανε, αυτός έπαιξε με μακριμάνικη, με φόρμα από κάτω μακριά. Αυτός και ο Κόλκας που έχει παίξει, ήταν και βιντεάκι που έπαιζε μπάσκετ ο Κόλκας με μακριά φόρμα. Μόνο αυτός έχει παίξει μακριά. Φαντάζομαι Απόλο. Ναι. Ναι. Και... όλα ήτανε ζέσταμα, έγινε κάτι και στο ζέσταμα από το πρώτο λεπτό, αλλά εντάξει όλα καλά. Τώρα θα πάμε σε άλλα νησιά. Βρήκατε εδώ. Κοινωνικός τουρισμός λέγεται και αυτό. Μάλιστα. Να πάμε για φημίσεις, χορηγούς. Καλημέρα. Καλημέρα και στη γραμμούλα μας περίμενε. Απαράδεκτος παραγωγός εσύ, απαράδεκτος ο Κροατής εγώ. Χρόνια πολλά για προχθές. Προχθές τι ήτανε, παιδιά, μην με βάζετε πάλι με τις ημερομηνίες. Αισθάνομαι σαν να είμαι στο σχολείο. Προχθές. Κωνσταντίνου και Ελένης. Κωνσταντίνου και Ελένης, ναι. Δεν το έχω πιασά. Κωστή μου. Α! Δεν, πού να πάει. Εντάξει, με το ονομάστηκα, ας πούμε. Πήρα άλλο αφημί, άλλη εκπομπή, μάλλον, κατά τον Μιχάλη. Κοίταξε, λέει, σε πού Κωστή μου. Δεν πειράζει, εντάξει. Αν είναι να έχουμε και τις ακροματικότητες των άλλων των εκπομπών, ακόμα καλύτερα. Δεν πειράζει, μας μπερδέψουν εκεί οι στατιστικές υπηρεσίες. Δεν θα τις... Ό,τι επιθυμείς, ιερός να είσαι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Φιλιά, τσάω, τσάω. Και τελευταία γραμμούλα για αυτή την ώρα, καλημέρα. Με Φιλαδέλφια στα Φιλαδέλφια. Έτσι έγινε, τσάω. Και πάω πάω διάλειμμα. Ή θα μιλάτε σωστά. Εδώ... η ανοχή έλαβε τέλος. Λοιπόν, 7 και 2 πρώτα λεπτά. Θα πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό. Και να επιστρέψουμε εδώ δυνατή και αγέροχη. Με όλη την επικαιρότητα αθλητική και μία έχουμε ακόμη, ακόμη έχουμε από ήχο. Εκλογών δύο πολύ ωραίες, έτσι ας πούμε, δύο πολύ ωραία τα θεματάκια μας που λέει και ο φίλος μας ο Μιχάλης. Μένετε συντονισμένοι, θα τα αναδείξουμε όλα με την επιστροφή μας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας. Το λόγο επειδή 7 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει τώρα στην παρεούλα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή στη σελίδουλα μας στα Facebook μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Με ηλιοφάνεια θα ξυπνήσει η Θεσσαλονίκη και λίγες τοπικές μόνο νεφώσεις κατά το μεσημέρι προβλέπονται
για την ευρύτερη περιοχή εδώ της νύφης του Θερμαϊκού. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις ως 3 μποφόρο, όμως στις θερμές ώρες της ημέρας θα στραφούν σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18-26 βαθμούς. Εντάξει, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε το καλοκαιράκι. Τώρα έχει Champions League, δεν θα πάμε για μπάνιο. Από τους τα επόμενα Σαββατοκύριακα, δειλά-δειλά καμιά βουτιά, να πιάσουμε λίγο άμμο, λίγο αρμύρα, λίγο καλοκαιράκι βρε να νιώσουμε. Αφότου ολοκληρωθούν όμως οι ποδοσφαιρικές διαδικασίες, είναι το κυριότερο. Σε ένα καλοκαίρι που δεν έχουμε κάποια μεγάλη διοργάνωση, έχουμε όμως εκλογούλες, να περνάμε τον χρόνο μας. Ο απόϊχος βέβαια της διαδικασίας του προηγούμενου Σαββατοκυριάκου παραμένει τα απόνερα και χαιρετίζουμε ένα τεράστιο υποψήφιο στην Λευκάδα, τον αντιδήμαρχο Καστού και υποψήφιο με τη δημοτική παράταξη Όλοι για την Λευκάδα, με επικεφαλή στον απερχόμενο δήμαρχο Κώστα Δρακοντιάδη. Τι συνέβη λοιπόν στην Λευκάδα? Ένα από τα ευτράπελα των εκλογών συνέβη στη Λευκάδα, που μετά και την καταμέτρηση των Σταυρών, ο αντιδήμαρχος Καστού και υποψήφιος με δημοτική παράταξη Όλοι για τη Λευκάδα, με επικεφαλή στον απερχόμενο δήμαρχο Κώστα Δρακοντιάδη, Χρήστος Τριλίβας, δεν βρήκε στην κάλπη ούτε την ψήφο του. Και πώς να τη βρει, λέει το ρεπορτάζ, αφού σύμφωνα με δήλωσή του, παρότι ήταν υποψήφιος με το συνδυασμό Όλοι για τη Λευκάδα, προφανώς στην πορεία άλλαξε γνώμη και ψήφισε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Αλλάζουμε Πορεία, με υποψήφιο δήμαρχο τον Θεόδωρο Σολδάτο. Σολδάτο. Όπως προκύπτει μάλιστα από τα αποτελέσματα, ο υποψήφιος έλαβε 0 ψήφους, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν στήριξε ούτε ψήφισε τον συνδυασμό του. Η αντίδραση του απερχόμενου δήμαρχου Λευκάδας ήταν άμεσα, αφού διέγραψε τον κύριο Χρήστο Τριλίβα από τη Δημοτική Παράταξη Όλοι για τη Λευκάδα και τον ανακάλεσε από τον δήμαρχο Καστού. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως μικρή διαφορά από το δεύτερο συνδυασμό Σύγχρονη Λευκάδα, 18 ψήφιο συνδυασμός Όλοι για τη Λευκάδα, έμεινε εκτός δευτέρου γύρου. 18, εντάξει, με τη δικιά του θα ήταν 17, αν δεν πες, ενδεχομένως ούτε όχι η μάνα του δεν τον ψήφισε, ούτε ο ίδιος δεν ψήφισε τον εαυτό του. Είναι ο ήρωας της εκπομπής. Κάπως έτσι θα κινημενόμασταν και εμείς αν κατεβαίναμε ποτέ στις εκλογές. Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να μας κυβερνούν, ανιδιοτελείς που δεν ψηφίζουν καν τον εαυτό τους. Βέβαια θα έρθει εκεί όσο ξέρω εγώ η θέατος του συνδυασμού, του πει καλά, όχι εσένα δεν σε ψήφισαν ούτε τα μπατζανάκια σου, εσένα δεν σε ψήφισαν ούτε ο εαυτό σου. Και δεν μπήκε μέσα για 18 ψήφι. Μπράβο μεγάλε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα γλυκό μου. Έτσι, επανήρθες και μετά τις 7. Ναι, μπάμπη, ξέχασα να σε πω, γορή μου, ότι έβγαλα και δεύτερο τραγουδάκι εκεί που καθόμουν. Μετά το πρώτο, την οικοδομή, τη μεγάλη επιτυχία που έχεις βγάλει εσύ. Εντάξει, άκου τώρα. Έβγαλες δεύτερο χωρίς κάποιον Μπατμανίδη αυτή τη φορά. Όχι, και θα το ψυχρεγάσεις, θα το φτιάξεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κάνεις. Λοιπόν, πάμε που λες με το μάνατζέ μου εκεί, όλοι μαζί έχω και το μάνατζέ μου. Τραβάει βίντεο και ιστορίες. Βλέπω εκεί πέρα το... την ταβέρνα που είναι, και πώς το λέγανε, Ζορμπάς. Ζορμπάς. Μα τι πρωτότυπο. Τέλος πάντων. Τι πρωτότυπο, ναι. Ναι, 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 τέλος πάντων εκεί πέρα. Ναι. Καθόμαστε εκεί πέρα, περιμένουμε. Ναι, ναι, ναι. Είχα και τον άλλο φίλο που είχε έρθει στην εκπομπή, ο Αλέκο, εκείνος εκεί είναι αχόρταγος. Ναι. Λέγανε πεινάω εγώ. Τέλος πάντων, παίρνω πρωτοβουλίες, πηγαίνω μέσα εδώ να βοηθήσω την κατάσταση εδώ, γιατί εδώ. Να σερβίρω. Ναι. Γιατί ήμασταν. Τέσσερα τραπέζια ήταν, τι να κάνω. Τέλος πάντων, τρώμε καλά-καλά, παίρνω καλά, τα καλά. Τέτοια, κάνω το, πώς λέμε ρε παιδί μου, με τα πιάτα και χορεύω και κάνω, και λέει ένας, λέει από εδώ, έχουμε το φίλο μας εδώ το Τριαδιό, την ταβέρνα, κάνω και λέει, ανεβαίνω στην καρέκλα και πώς κάλεσαι και κάνεις ισορροπία, πέφτω κάτω. Και λέει, το παιδί μας είπε εσύ, είπε από την καρέκλα,
10.000 δίσκυλα έχει. Πολύ. Αυτό ήτανε. Ναι, έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Κι άλλο, ρίξε κι άλλο, θέλω κι άλλο. Δεν έχει τώρα, θα κάνουμε μετά, σιγά σιγά. Α, σιγά σιγά θα βγαίνει, μάλιστα. Ναι, ρίξε ακόμη. Να έχουμε ενδιαφέρον, να είναι στο επίπεδο της εκπομπής. Ρίξε ακόμη λίγο. Ξαναπες το μία, για να το, έτσι, για να το εμπεδώσω. Το παιδί μας η πίση, πίση την καρέκλα. Μάλιστα, αυτό. 10.000 δίσκυλα θα πουλήσει, λέει. Γιατί ανέβηκα στην καρέκλα σίγουρα. Και έπεσε κατά εις. Σίγουρα, για βέβαια. Το... Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Θέλω να πω και μια παρέμβαση να κάνω. Παρέμβαση. Μόνο το μάνατζέ μου βγήκε ναι. για να παίξω για 5 λεπτά. Μάλιστα. Έτσι. Και μεταξύ μου λέει ο, από την άλλη την ομάδα, πάρε ένα κουσαρικάκι ναι. και πες για μας και φώνα για μας. Δεν το πήρες, εγώ θα το έπαιρνα. Βέβαια το πήρα. Α, καλά έκανες, μάλιστα. Το πήρα, το πήρα. Και τους λέω συγγνώμη, του λέω, ρε, την κατάρα μου θα έχετε, ρε. Ρε, τα γάρια, του λέω, ρε, γιατί με βάζετε μέσα. Έτσι. Λέω, θα χάσετε, ρε. Θα χάσετε. Γίνεται 2-2, 3-2, 4-2. Τριάδι, 3-2. Κατάλαβες, γι' αυτό. Τώρα άρεσε. 5-2 γίνεται, ξέρω εγώ. Άι, δεν μπορώ ξανά, λέω τέτοιο. Αλλά από εδώ και πέρα, όταν θα πάω στο... Στη Μαρμίτα θα λέω. Μάλιστα. Διαφήμιση ακόμη μια φορά τη. Αλογά που το λέω. Ναι. Γιατί το λέω αλογά. Ναι. Γιατί ναι. έχει άλογο. Μάλιστα. Το παίζει πρόεδρος. Είναι 25 χρονών. Μάλιστα. Αυτός που έχει την ομάδα αυτή να δω. Ωραία. Δεν χρειάζεται να την κάνω διαφήμιση. Έκανες όλα τα άλλα και δεν έκανες την ομάδα διαφήμιση. Έκανες ταβέρνα. Έκανες άλλη εκπομπή. Άλλους ακροατές. Άλλα μέρη. Άλλες τηλεοράσεις, μόνο την ομάδα τη διαφήμισης. Όχι, γιατί ο μάνατζερ μου φούρνα τον είπε, βγες ρε και μίλα για μας. Μάλιστα. Την εκπομπής. Ωραία. Έγινε. Όχι, το λέω. Έγινε, σε χαιρετούμε. Έγινε, σε χαιρετώ. Τσάω, τσάω, τσάω. Με τη μεγάλη επιτυχία λοιπόν. Ξεχάσαμε και την οικοδομή ενός κάποιου μπατμανίδη. Αχ, τι ωραία που περνάμε. Αυτά έτσι, άμα πηγαίνεις, είδατε. Ένα διήμερο, ένα τρίμερο είναι αρκετό να σε αναζωογονήσει, να σε αλλάξει όλη τη διάθεση, να σε καλμάρει, να και να αποφύγεις όλη έτσι, ας πούμε, τη δυστοπία την οποία βιώνουμε. Πόσο σημαντικό είναι. Κοινωνικό τουρισμό πρέπει να φτιάξουμε εδώ με τον λόγο επειδή. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τον σταθμουδάκο μας. Λέγαμε νωρίτερα στα αθλητικούλια μας ότι... Νέα μορφή θα έχει το πρωτάθλημα με τα play-off. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη ποιος θα είναι ο τρόπος διαβάθμισης. Όλοι έχουν στο μυαλό τους το παλαιό format για τις θέσεις 2-5, εκείνο που διαιρούσαμε με τους βαθμούς, που κάναμε κάτι διανύσματα, που κάναμε κάτι λίμ, όριο τίνι και. Και δεν καταλάβαινε κανείς πως βγαίνει η βαθμολογία. Μάλλον δεν θα υφίσταται κάτι τέτοιο, φαντάζομαι, ή από τα όσα έχουμε διαβάσει και έχουν διαρρεύσει, ότι εκτός αν έχει βγει κιόλας, ας πούμε, και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, ότι οι ομάδες θα μεταφέρουν τους βαθμούς που είχαν. Δηλαδή θα προχωράνε, απλά θα υπάρχει η διαλογή και θα ξαναπαίζουν ένα μεταξύ των. Κάπως έτσι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημερίζω και όλους τους ακροατές του Μαρμίτα. Πολύ σωστά τα λες, Κωστή μου. Ναι, έτσι, να είστε καλά, παιδιά. Με τους βαθμούς τους κρατάνε. Ναι, ναι. Κρατάνε οι ομάδες, τους οδηγούς. Αν ακούνε οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και οι εταιρείες μετρήσεων, πιστεύω να μας βγάλουν πρώτους τώρα. Πήρα μπάλο αφιμπή. Τι πλην λέει, ένα 12% από τον άλλο σταθμό θα μας δίνουν. Να ξέρεις. Πάντως, μία ερώτηση. Ένα, πώς θα λένε, Άμπελ Αλέ, λέει και ο... Παρακαλώ. Και ο Τάκης. Mm-hmm. Χάθηκε ο Κλεωμένης. Όχι, χθες πήρε ο Κλεωμένης, σε παρακαλώ. Μετά την επιστροφή του Βαρέλα. Ναι. Όχι, συνομιλήσαμε χθες και για το Βαρέλα. Τα είπαμε. Είπε ποιος Βαρέλα τώρα και... Το είπε. Εντάξει. Βέλεθ, πολύ καλύτερος. Ναι, εννοείται και αυτό που θα φύγει, καινούργιος. Ναι, ναι. Καινούργιος. Όχι, φέτος και με αυτή τη τροπολογία τώρα, τη Super League για τα play-off, ο Άρης έχει εκτοξευθεί στο 70% για double. Βάλτε ό,τι έχετε και δεν έχετε. Σπίτια, αυτοκίνητα, σηκωθείτε από καναπέδες, καρέκλες. Εγώ και βάλτε ένα κυπελάκι θα τον ρίξω πάντως. Ποντάρε, τι κυπελάκι ρε. Ένα κυπελάκι. Άμα να ρίξεις θα δώσω εγώ τα λεφτά. Θα βάλεις double. Ναι. Double θα βάλεις, όχι κυπελάκι. Μάλιστα. Αν παίζετε, δεν ξέρω, έχει βγει το μόνο Super League. Δεν παίζετε κυπέλο Ελλάδος.
μέχρι στιγμής. Έχει και δικές του στοιχηματικές ο Άρης, όπως είναι τα διαρκεία στα ανανέωση που έληξαν εχθές. Να προλάβουν, μαγιάτικα. Μάλιστα, δεν ξέρω. Φιλιά πολλά. Πάντως εδώ που βλέπω σε μια στοιχηματική δεν παίζεται μέχρι στιγμής ο Άρης για δεύτερη θέση καν. Έχει ας πούμε forecast με ακριβή πρόβλεψη, δηλαδή πρώτος, δεύτερος. Και έχει συνδυασμούς ΠΑΟΚ Ολυμπιακού και Ολυμπιακού ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ας πούμε, αυτά μέχρι στιγμής. Μετά θα κάνει όπως λέει και ο Αλογάς Γκανιάν. Έτσι αυτό φορά. Μετά θα κάνει. Έγινε. Έτσι, καλά τα λες Κωστή μου. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά, καλημέρα. Τσάω. Γι' αυτό έχουμε και τηλεφωνάκια, γιατί αποκτήσαμε άλλη ταυτότητα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το. Μια καταγγελία μπορώ να κάνω. Παρακαλώ. Για στημένους αγώνες στη Θάσο. Ναι, θα το πει κύκλωμα. Και εκεί, Ραούλ, μπράβο. Ναι. Οι συναλλαγές γινόντουσαν πάνω στο υψάριο. Ο ένας έχει βγει, έχει ομολογήσει ότι πήρε 20 ευρώ. Ναι. Κάποιος εισαγγελέας δεν υπάρχει σε αυτή την πόλη. Εκεί στην Θάσο τίποτα. Πού να πάει. Μέχρι να πάρει το καράβι, να μπει μέσα. Δεν. Αλλά ναι, μεγάλο. Πρώτοι εμείς εδώ, όντως δεν το σκέφτηκα αυτό. Κύκλωμα που αποκαλύπτουμε, κύκλωμα στη μένω πριν. Έτσι είναι Κωστή μου. Έτσι είναι Κωστή μου. Περιμένω έναν εισαγγελέα να βγει. Να είστε, αν μας ακούνε εδώ, έχουμε όλα τα στοιχεία. Έχουμε πρόσωπα και ονόματα. Αν δεν είναι, ας βγει να ανακαλέσει για τα χρήματα. Έτσι. Τώρα. Να σε καλά. Τσάω. Ναι, γιατί επιτελούμε και δημοσιογραφικό έργο, βεβαίως. Σαν εκπομπούλα. Μία άλλη, δύο άλλα σενάρια που πέσανε στο τραπέζι αλλά δεν υιοθετηθήκανε. Ήταν πάλι για play-offs με πρωταθλητή, με τις τέσσερις πρώτες ομάδες να συμμετέχουν. Τις ομάδες από το 5 ως το 8 για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο και τις ομάδες από το 9 μέχρι 14 για την παραμονή. Ήταν και μία άλλη πρόταση, η πρόταση Λισάνδρου για ενδιάμεσο γύρο. Θέλω ένα γύρο. Οι οποίες και απορρίφθηκαν από τα μέλη του συνεταιρισμού. Επίσης και το κύπελο καταργούνται οι ομίλοι. Και θα έχουμε μονούς αγώνες μέχρι την φάση των 16 του θεσμού. Οι ομάδες Super League θα μπαίνουν από τους 32, θα γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα από τις ομάδες Super League 2 Football League και γάμα εθνικής της περσινές κυπελούχος που θα συμμετέχουν. Για να φτάσουμε στη φάση 16, διπλά παιχνίδια και μονός και πάλι τελικός. Και πέσει και εκεί η πρόταση για διπλό τελικό. Αλλά μιας και τα διοργανώνουμε τόσο καλά και έχουμε... δεν έχουμε κανένα βραχνά, καμία συζήτηση. Ευτυχώς δηλαδή που βάλανε το μονό τελικό. Για να έχουμε έναν ολόκληρο μήνα να συζητάμε περί των πεπραγμένων σε αυτόν τον θεσμό. Ο τελικός ο οποίος κανονικά διεξάγεται μέχρι το αμέσως μετά την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων, αλλά τώρα με τον εξτρά γύρο δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Του χρόνου έχουμε και ευρωπαϊκές, έχουμε και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των εθνικών, οπότε και πάλι θα πρέπει να τελειώσει κάπου στα, το πολύ στα μέσα του Μαγιού το πρωτάθλημα, για να η χώρα μας δεν συμμετέχει, αλλά παίχτες που ανήκουν σε αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα που συμμετέχουν στην τελική φάση θα πρέπει να πάνε να κάνουν προετοιμασίες. Και επιπροσθέτως καταργείται και η ποινή της αφαίρεσης βαθμών για επεισόδια. Μπορούμε πολύ εύκολα. Εντάξει, είναι ένα ίξες αφήξεις λίγο μέτρο, με την έννοια ότι ναι μεν κόστιζε στις ομάδες, αλλά από την άλλη περιείχε και το στοιχείο της αλλίωσης, διότι μπορεί να κατακτήσεις αγώνες και βαθμούς εντός γηπέδου και αργότερα να τους έχανες εκτός. Όλες οι ομάδες έχουν υποστεί το μέτρο και σου λέει ρε παιδί μου ότι ό,τι παίζετε μέσα στο γήπεδο κατακτιέται και κερδίζετε και δεν θα υπάρχει. Τώρα δεν ξέρουμε τι ποινές θα προβλεθούν σε περίπτωση επεισοδίων. Τα γνωστά προστήματα και αποκλεισμοί έδρα στην παρούσα φάση θα φανεί κατά πόσο τα μέτρα είναι κατασταλτικά ή αποτρεπτικά, δεν νομίζω. Ούτως ή άλλως και με την αφαίρεση βαθμών, όποιος είναι να κάνει αυτά που είναι να κάνει, νομίζω ότι το έχει στο μυαλό του και να λέει «Αμ' άρεσε, μείον δύο, κάτσε και να πετάξουμε». Παιδιά, τι έχετε να πετάξουμε έτσι για δύο αγωνιστικές? Να υπάρχει, ας πούμε, μπορεί να υπάρχει στον πειθαρχικό κώδικα, ας πούμε, ένας τιμοκατάλογος. Σωργορή, ψητάδε,
πρόστιμο ρήψη, τάδε μια αγωνιστική, δύο και ούτω καθεξής. Για να γνωρίζει και ο φίλαθλος, ο αγνός, τι αποθεματικό έχει και πώς μπορεί να κινηθεί στο γήπεδο. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά τα διαδικαστικά, τα... τα όσα θα ισχύσουν η επόμενη περίοδο, με το πρωτάθλημα να ξεκινάει στις 24 του Αυγούστου. Κάθε χρόνο ούτως ή άλλως κάπου τότε ξεκινάει, στο τέλος του καλοκαιριού. Έχουμε η κλήρωση στα μέσα του Ιούλη, τα γνωστά. Φέτος έχουμε και τις με διπλό ενδιαφέρον στην πόλη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης θα παίξει στα τέλη του Ιούλη, θα ρηχθεί στη μάχη. Ο ΠΑΟ κάπου εκεί στα μέσα του Αυγούστου. Αλλά έχουμε πολύ περιθώριο μέχρι τότε. Με τα γραφικά, δικέφαλος του Βορρά προχώρησε σε μια κίνηση, αυτή που είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Σαββίδης. Την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού χάφτης Αχμάτ Γκρόσνη. Ισμαήλ Σίλβα ήρθε σε προφορική συμφωνία, ο οποίος θα καλύψει το κενό στο χώρο της μεσαίας γραμμής μετά την αποχώρηση και του Ευγέννη Σάχοφ. Το σοβαρό τραυματισμό του Μαωρίσιο, λογικά ο Βέρμπλουμ θα ενταχθεί και θα μπει μέσα στην προετοιμασία και θα είναι στην διάθεση του Ράσβαν Λουτσέσκου στην προετοιμασία. 24χρονος αμυντικός, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε ωραίες ομάδες με ωραία ονόματα, δηλαδή διαβάζω εδώ το βιογραφικό του, στην Κρατέους και στην Καλμάρ και στη Δημάρ δεν έχει παίξει και θα το σκεφτούν εκεί. Και τώρα εσχάτω στην Αχμέτ Γκρόζη και έχει διατελέσει και συμπαίκτης μαζί με τον Ζαμπά. Βραζιλιάνικο χρώμα. Βέβαια, ίσως να περιμέναν κάτι παραπάνω ενδεχομένως. Έτσι, φίλοι του δικεφάλου που καθόταν σαν αναμένα κάρβουνα. Δεν είδα έτσι κανέναν ιδιαίτερο ενθουσιασμό, αλλά είναι ένας παίκτης φερέλπης στην ηλικία που βρίσκεται και στη θέση στην οποία αγωνίζεται. Και έχει μέλλον και υπόθεση. Υπόθεση ενίσχυση, υπόθεση μεταγραφών. Στον Άρη περιμένουν τις εξελίξεις στην υπόθεση του Αλεχάνδρο Γκάλβεθ. Κάνουμε κανέναν σαρδάμ σε αυτή την περίπτωση του 30χρονου αμυντικού της Ράγιο Βαγεκάνο. Αλλά η περίπτωση είναι δύσκολη και σκοντάπτη στο οικονομικό της υπόθεσης. Είναι αυξημένες οι απαιτήσεις του ποδοσφαιριστού. Και δεν εντάσσεται μέσα στην γενικότερη τιμολογιακή πολιτική της ΠΑΕ για ισορροπημένη διαχείριση των οικονομικών δεδομένων. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Συγγνώμη που ξαναπέρνω, αλλά επειδή έκανες πριν αναφορά για τη Λευκάδα, ναι, και επειδή είχα μπει σε μηχανή αναζήτησης για κατάλημα, ναι, ήταν το μοναδικό που υπήρχε και υπήρχε καιρό. Και λέω τι γίνεται, ας μπω μια φορά στα σχόλια. Σε ποιο, σε ποιο συγκεκριμένο μέρος που διαβάσαμε? Όχι, Τσουκαλάδες είναι η τοποθεσία. Θα πήγαινε σε Τσουκαλάδες, άντε γεια. Θα πήγαινε σε, υπάρχει χωριό Τσουκαλάδες, τέλειο. Λοιπόν, ναι, ωραία. Ναι, απελπισμένος οπουδήποτε. Ναι. Να είναι κάτω από 80 ευρώ ή 80 ευρώ ήταν η τιμή. Ναι. 42 σχόλια. Ναι. Μιλάμε ένα ποίημα και σε πολλά υπάρχει απάντηση καταλήμματος. Ναι. Απαράδεκτη. Πρέπει να έχουν εκστροφή ο κουνουπιών. Ούτε μία σίτα. Ναι. Σχόλιο. Απαράδεκτη είσαι εσείς. Έτσι. Που ήρθατε στο κατάλημα. Σωστός. Τι αμε κράζεις. Φωτιάς κράζεις, θαυμάζεις. Ναι. Ήταν όλα σκουριασμένα μέχρι και ο βραστήρας. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν κάποιος χρησιμοποιούσε τα υδραυλικά βρύσες καζανάκια, ακούγονταν σε όλο το κτίριο. Mm-hmm. Μιλάμε, είναι ένα ποίημα κανονικά, το τι πινελίκι τους ρίχνουν. Πρέπει να πας. Πόσο το έδινε? 80 ευρώ και το τέλος της γράφει. Άμα θέλετε με 100 ευρώ να πάτε να βρείτε αλλού. Απάντηση καταλήμματος. Έτσι. Άντε, κανονικά Τσουκαλάδες. Άντε γεια τους είπε. Εννοείται. Άντε γεια τους είπε, αλλά 42 σχόλια. Ναι. Όποιος μπει τώρα πατήσει.
σίγουρα θα το βγάλει αν βάλει με χαμηλότερη τιμή. Θα το ψάξω, θα το ψάξω. Ναι. Υπήρχαν 42 σχόλια, το ένα πιο πινελίκι απ' άλλο. Ωραία. Μάλιστα, έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Έχει τη λευκάδα που δεν ψηφίσουν καν τους εαυτούς τους. Τσουκαλάδες χωριό, τι ωραία. Εκεί θα πάω, τελείωσε. Ιδίως αυτό το κατάλημα ακούστηκε πάρα πολύ δελεαστικότατο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Αυτό θέλει οργάνωση και ψάξουμε να το κάνουμε για αυτό το ρεπορτάζ. Το τι γράφεται κάτω από πάρα πολλά καταλήματα, από υποδομές τουριστικές της χώρας. Τώρα το καλοκαίρι είναι αυτά τα 80, το μεταξύ το 80 είναι τίποτα ρε παιδί μου. Είναι η χαμηλότερη τιμή που μπορεί να βρει σε ένα κατάλημα. Είναι η μικρή και η πικρή αλήθεια. Κατάλημα το οποίο ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, τις περισσότερες φορές δεν πληρεί καν τις προϋποθέσεις για σαραντάρι, τέλος πάντων, την ημέρα. Λοιπόν, 7:30 θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Όλοι γοντί και πολιτικό και αθλητικό και τουριστικό. Το πολυθεματικό μας λόγο επειδή. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 7:37 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τους έσχατους που προσθέτεται στην παρεούλα μας για το τελευταίο περίπου αυτό μισάωράκι. 2-31-0-2-7-3-8 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμουδάκο μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26 και λόγον επειδή στο facebookάκι και εκεί βρισκόμαστε και συνδιαλεγόμαστε. Κορυφαίο άρθρο απολογιστικό όσον αφορά τις εκλογές που πέρασαν, κυρίως τις δημοτικές και τις περιφερειακές, πέρα από τα κλασικά ποιοι celebrities βγήκαν και ποιοι δεν κερδίσανε την μάχη με το σταυρό, υπάρχει άρθρο που γράφει το τι κάνανε οι πρώην παίκτες του Survivor, του Power of Love και του Masterchef που κατέβηκαν δημοτικοί σύμβουλοι. Κάτι ασφαλώς δείξανε, ας πούμε, το ότι μπορούν να δοκιμαστούν σε στίβους ψηφοφορίας και σε σκληρές συνθήκες. Και αν μη τι άλλο, ήταν ένα εχέγγυο που θα τους έδινε την όθηση να ανταπεξέλθουν και στον πολιτικό στίβο αυτών της καθημερινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ρόζα Εσκενάζη. Ω, Ρόζα, τι Ρόζα, ρε Σάρα Εσκενάζη. Πω, το μυαλό μου το έχω να πούμε στα ρεμπέτικα. Σάρα Εσκενάζη κατέβηκε στην πολιτική με το συνδυασμό του Γιώργου Καραμένου στο Δήμα Μαρουσίου, που με ποσοστό 24,32 περνά στο δεύτερο γύρο και εκλέγει 10 δημοτικού συμβούλου. Η Σάρα Εσκενάζη εκλέγεται τρίτη με 529 σταυρού. Ο Δήμος Αμαρουσίου μπορεί να αισθάνεται ήσυχο. Με 4 λέει ψήφους διαφορά, ο μισθοφόρος κατάφερε να βρίσκεται μεταξύ των 9 δημοτικών συμβούλων που εκλέγει ο νυν δήμαρχος Ιωάννης Σταθόπουλος στην Αγία Παρασκευή. Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, μάλλον ο μισθοφόρος Άκα Κώστας Αναγνωστόπουλος, συγκέντρωσε 303 ψήφους και μπήκε στα πολιτικά δρόμενα της περιοχής του. Η Αγία Παρασκευή πρέπει να αισθάνεται πλέον θωρακισμένη και ασφαλής. Να έξω έναν μισθοφόρο. Με τη συμμετοχή του στο reality παιχνίδι Power of Love βρήκε την αγάπη στο πρόσωπο της Κυριακής Τσανικίδου. Άρε το δημοσιογράφο πως θα κάνει έτσι. Και οι δυο τους ζουνε λέει ένα μεγάλο πλέον έρωτα. Ο συνδυασμός με τον οποίο κατέβηκε στις δημοτικές εκλογές εκλέγει μόλις 2 δημοτικούς συμβούλους, με αποτέλεσμα Σοκράτης Ελ Γκαμαλή να μένει εκτός πολιτικής σκηνής. Δεν το γνώριζα το συγκεκριμένο παίκτη, δεν έβλεπα το reality, το Power of Love, και μάλλον δεν το βλέπε κανένας, εξού και δεν έλαβε την απαραίτητη αναγνωρισιμότητα. Από την κουζίνα του Masterchef όμως και η Γιάννα Ρέντεση βρέθηκε να παλεύει για μια θέση δημοτικής συμβούλου στο Δήμο Ηλίδο στην Αμαλιάδα. Η Γιάννα, αλλά όπως δείχνουν, δεν θα καταφέρει να εκλεγεί, καθώς ο απερχόμενος δήμαρχος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, όλοι στην Ηλία έτσι λέγονται και στην Αμαλιάδα, Χριστοδουλόπουλη, με τον οποίο κατεβαίνει, έχασε το δημαρχιακό θόκο από τον αντίπαλο του Ιωάννη Λιμπέρι. Καλύτερα, λέει, φαίνεται πως θα πήγε ο περσινός παίκτης του MasterChef Γιώργος Φασιλής, ο οποίος κατέβηκε υποψήφιος στο Δήμο Ερμιονίδα στην Πελοπόννησο. Ο συνδυασμός δυνατή Ερμιονίδα, με τον οποίο κατέβηκε υποψήφιος, είδε πρώτο στον πρώτο γύρο και εκλέγει 11 δημοτικούς συμβούλους. Αυτή, μόνο αυτή ήταν η υποψηφία από τα
από τα reality. Λίγους είχαμε από το Nomads, τίποτα, ε. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Από το άλλο που έδειχνε το Open, πεγίνει Open, ως έψιλον. Survival, πώς λεγότανε. Γινόταν στην κουρούντα της Ηλίας και ουδής από εκεί κατέβηκε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα κύριε Μπάμπη, από την Αμαλιάδα, ξέρεις ποιος είναι, ο Μπελογιάννης. Μάλιστα. Λοιπόν, στη Φιλαδέλφια, τρώμε Φιλαδέλφια και κάθε βράδυ εκεί με τον Βούρο, τον δήμαρχο, τον υποψήφιο, ακούμε βάλε το κόκκινο φουστάνι. Μάλιστα. Το κόκκινο είναι γυναικείο χρώμα, μάλιστα, γι' αυτό και λέγεται η Φεράρι και όχι ο Φεράρι. Εντάξει, έγινε. Ένα καταιγιστικό και ξεκάθαρο τηλεφώνημα. Μπαίνει τώρα κόσμος, αυτό που έλεγε ο φίλος μου ο Φούρνερης. Μπαίνει κόσμος αυτή τη στιγμή να μας ακούσει και φυσικά δεν έχει ουδεμία επαφή με το τι έχει προηγηθεί και δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Θα μου πεις και εμείς δεν αντιλαμβάνομαστε τίποτα με το τι συμβαίνει στο λόγο επειδή. Στην κάθε παρέμβαση αυτής της εκπομπής. Στη Σαλονικούλα μας είμαστε εν όψη δευτέρου γύρου και της μάχης μεταξύ Ταχιάου και Ζέρβα. Δεν έχει βγει ακόμη η καταμέτρηση στο 100%. Είναι η αλήθεια. Η πλευρά του Γιώργου Ορφανού ζήτησε επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Έχει καθυστερήσει, είναι η αλήθεια, η διαδικασία. Τώρα, μα γίνει επανακαταμέτρηση, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να φτάσουμε και το Σαββατοκύριακο για να βγάλουμε τις ψήφοι. Αλλά μάλλον δεν θα αλλάξει το σκηνικό. Ταχιάος και Ζέρβας θα είναι οι υποψήφοι. Ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ, ε. Ο Ταχιάος που προηγείται από τις τάξεις, τις φιλάθλες τάξεις της ομάδας του Άρεος. Ο Ζέρβας προηγείται από αυτήν του ΠΑΟΚ. Και με τις αναρτήσεις και με την διάθεση του κόσμου βλέπουμε, το έχει αναγάγει και οι ίδιοι βέβαια υποψήφοι χρησιμοποιούν αυτές τις ιδιότητες για να αντλήσουν ψήφοι. Να έχουμε ρε παιδί μου ένα όλα σε αυτή την πόλη είναι Άρης ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα. Δεν το συζητάμε. Εξάλλου στην πόλη Θεσσαλονίκη έχει να βγει ΠΑΟΞής δημάρχος κάτι δισεκατομμύρια χρόνια. Θα αρχίσουν να λένε οι φίλοι αθλητοί του ΠΑΟΚ. Είχαμε βγάλει το 36, θα λένε οι οπαδοί του Άρη, ότι δεν μετράνε αυτοί οι υποψήφοι, δεν μετράνε αυτοί οι εκλεγμένοι δύναμοι. Δήμαρχοι, όχι, μετράνε από το 12 που απελευθερωθήκαμε και ούτω καθεξής. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Παπίνο. Καλώς τον. Έμειναν ακόμα 30 εκλογικά τμήματα, γι' αυτό. Πολύ καθυστερή, ναι, πολύ καθυστερή η διαδικασία. Δεν ξέρω γιατί. Θα μου πεις ήταν τόσες πολλές κάλπες. Πάντως η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Είναι, ναι. Έχει φτάσει 550 ψήφους. Δεν αλλάζει. Ναι. Δεν αλλάζει. Μαθηματικά αλλάζει βέβαια. Ναι, μαθηματικά μου αρέσει. Τις όχι όποιες... το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ που όλοι ξέρουν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αλλά μαθηματικά δεν το παίρνε. Ναι, τις όποιες μαθηματικές και... ελπίδες που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς. Θα είναι μια πάντως πολύ αμφίροπη αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής. Mm. Έτσι, απέναντι σε έναν υποψήφιο ο οποίος ήταν αντιδήμαρχος στην διακυβέρνηση, πιο μαύρη σελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Καλά, εντάξει, κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Δεν νομίζω. Θα έπρεπε όμως, φίλε. Θα έπρεπε τώρα. Το τι θα έπρεπε και τι θα έκανε. Εγώ προσωπικά, άμα δεχόμουν πρόταση, δεν θα κατέβαινα ποτέ υποψήφιο. Με τέτοια. Να βαραίνει την πλάτη μου κάτι τέτοιο. Με τι μούτρα. Θα ζητήσω την ψήφο των πολιτών καταρχήν, έτσι. Ναι. Κι όμως, κάποιοι έχουν τα μούτρα, ρε φίλε. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ναι, η συγκεκριμένη διακυβέρνηση βαραίνει και την παράταξη που υποστήριξε, η οποία ουδέποτε πήρε θέση πάνω στο ζήτημα. Είναι και αυτό ένα δεδομένο. Γεια. Ναι. Είναι η λογική. Άστο μωρέ, θα ξεχαστεί. Μα ξεχάστηκε. Θυμάται κανείς εδώ ότι ναι. Υπάρχει καταχρασμός 30 φεύγα εκατομμυρίων ευρώ από την πόλη της Θεσσαλονίκης και μετά ψάχναμε, ας πούμε, γιατί δεν γίνεται τίποτα στην πόλη. Όταν ανέλαβε ο Μπουτάρης, ναι, το έλλειμμα στα ταμεία του Δήμου ήταν κοντά σε 56 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Το έλλειμμα. Έτσι. Και βέβαια ο Μπουτάρης, στο Μπουτάρη ασκήθηκε κριτική μεγάλη, εννοείται ότι δεν έκανε αυτά που ενδεχομένως μπορούσε να κάνει, αλλά μια τεράστια κριτική. Σημάζεσαι το Δήμο όμως. Ναι. Και όλα ήταν, ο Μπουτάρης κάνει το Pride, ας πούμε. Δηλαδή εκεί εξαντλήθηκε η κριτική πάνω στην πολιτική διαχείριση
του απέναντι δημαρχού. Ναι. Από την ώρα που δέχτηκε την επίθεση, να τα λέμε όλα. Ξενέρωσε, λίγο το παράτησε το. Το παράτησε, όχι, όχι. Ξενέρωσε και... θα ξανακατέβαινε και θα έβγαινε κιόλας. Δεν το συζητάμε. Εκεί όμως αποφάσισε να μην κατέβει και αποφάσισε και να παρατήσει σιγά-σιγά. Δηλαδή πάνηκε και στη διαχείριση του Δήμου από εκεί και πέρα. Έτσι. Ναι, ναι. Ένα κενό, ας πούμε. Εντάξει. Okay. Δεν θα έπρεπε να το βλέπουμε ομαδικά. Σε καμία περίπτωση. Αναφέρω αυτό το έτσι το. Το πιπεράτο της υπόθεσης. Αλλά ο κύριος Αχιάος κατάφερε έτσι, να το οπαδοποιήσει. Να το οπαδοποιήσει με τις δηλώσεις. Έχω ξαναπεί ότι και μόνο από... που καταφέρνεις. Ναι. Ναι, πες. Και από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε μια πολύ έντονη τις τελευταίες ημέρες ταύτιση και μια χρησιμοποίηση εν τέλει του ονόματος του ΠΑΟΚ ούτως ώστε να αντιληθούν ψήφι με αυτήν την λογική. Εντάξει, σίγουρα ο καθένας θα κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει ψήφους. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, Μπαμπή, σίγουρα κάποιος το ξεκίνησε αυτό. Έτσι. Δεν βγήκε κάποιος να βάλει στην ίδια πρόταση μέσα τον Ιβάν Σαββίδη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Νομίζω δεν υπάρχει σύγκριση. Μόνο που τους βάζεις αυτή την πρόταση μέσα σαν να είναι το ίδιο και το αυτό, έχεις χάσει το παιχνίδι. Μόνο και μόνο που φτάσεις σημείο να λες ότι εντάξει έχει βοηθήσει την πόλη ο κύριος Σαββίδης αλλά αυτό δεν το κάνει και καλό. Φτάνει. Μάλιστα. Εντάξει, τι πρέπει να κάνει δηλαδή, να χτίσει κανένα νοσοκομείο ας πούμε για να θεωρηθεί ευεργέτης της πόλης. Ας κάτσουν να αναλογιστούν μερικοί που θα ήταν η πόλη τουλάχιστον εργασιακά άμα δεν ήταν ο Σαββίδης. Ναι. Εντάξει, εργασιακά τώρα δεν μπορώ να το πούμε. Εντάξει, οκ, εργασιακά. Ασφαλώς και έχουν ανοίξει δουλειές και τέτοια, αλλά δεν σώζεται η κατάσταση με αυτό το πράγμα εργασιακά. Δεν σώζεται η κατάσταση, φίλε. Ναι. Δεν σώζεται. Ναι. Αλλά όταν μόνο έχεις στο μυαλό σου πώς θα βάλεις εμπόδια για να χτιστεί ένα γήπεδο το οποίο θα δώσει στη Θεσσαλονίκη 7.000 θέσεις εργασίας, λες και υπάρχουνε, μόνο αυτό, φίλε, φτάνει. Ναι. Μόνο αυτό φτάνει. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Καλημέρα. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το. Γουγκλάρισα λίγο δυνατά είναι. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Ναι. Τις ημερομηνίες που ήταν η προηγούμενη μη τελική, έχουμε ένα μήνα να δούμε μπάλα. Ένα μήνα να δούμε εδώ ελληνική μπάλα. Ενώ σε ψηλό επίπεδο, έτσι, γιατί γίνονται. Δηλαδή, Μπουντεσλίγκα 2 είχε χθες για παράδειγμα. Ναι, ναι. Εντάξει, είχε και τους τελικούς το Σάββατο. Δηλαδή, έκατσα και το είδα τον Μπαρτσελόνα Βαλένθια. Εσύ... Αν έχει και αυτό εντάξει, αλλά πες τώρα τελικούς ποιος βλέπει. Champions League τέλος πάντων και Europa League έχουμε να δούμε ένα μήνα. Ένα μήνα πριν ήταν οι ματσάρες αυτές του Champions League. Ναι. Πολύ καθυστέρησαν. Εντάξει. Σήμερα θα στρωθούμε στην τηλεόραση. Σήμερα ναι, να παίρνουμε έτσι σειρά. Αύριο και να πάρουμε το ποτάκι μας. Ναι, έχει τις ψηλοεθνικές αύριο, μας υπενθύμησε στην αρχή ένας φίλος ακροατής. Καλά είναι. Αυτό το τριήμερο είναι καλό. Ναι. Μια χαρά. Εδώ αλλάξαμε. Δεν οργανώσεις τίποτα για το Champions League. Όχι, τίποτα. Πάμε σε κάνα καφενείο, το δούμε. Αυτό θα ήτανε, είχε προγραμματίσει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος Χαριζάνης παράσταση για τη 1 του Ιούνιου στο 8ball, στην οποία συμμετέχω. Ναι. Και ευτυχώς την άλλαξε και την έβαλε Παρασκευή που δεν έχει τίποτα. Αυτό που έκανε σαν το αυτό, ας περιμένουν οι γυναίκες που βουτάει στην πισίνα. Όχι, κάτι άλλο. Κάτι άλλο ετοιμάζει. Το οποίο συμμετέχω, αλλά δεν έχω ιδέα τι θα κάνω. λέει, συμμετέχει ο Μπάμπης Μπατμανίδης σε ρόλο έκπληξη και είναι τόσο έκπληξη ακόμη και για εμένα. Δεν έχω ιδέα. Οπότε θα πάω κι εγώ στην παράσταση την Παρασκευή το βράδυ στο 8ball κατά τη μία ώρα. Θα μάθω εκεί. Ποιο ξέρει, αρχίζω και φοβάμαι. Να σου πω την αλήθεια. Να είσαι καλά, έγινε φιλιά. Όσον αφορά εδώ την αναμέτρηση στην δικιά μας την πόλη, στη Θεσσαλονίκη, στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, έχει ανεβεί η απόδοση του Νίκου του Ταχιάου. Χθες ήταν μικρότερη, παίζονταν εκεί γύρω στο 1,65. Σήμερα είναι στο 1,75 με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα να παίζεται στο 2. Είναι μάλλον το μεγαλύτερο ντέρμπι από όλες τις αναμετρήσεις του δευτέρου γύρου. Στις περισσότερες οι αποδόσεις είναι πάρα πολύ μικρότερες. Μόλις 2 συμμετοχές βρίσκω πάνω από το 1,60 να παίζονται. Οπότε είναι ουσιαστικά το μοναδικό θρίλε της όλης διαδικασίας. Εντάξει, ναι. Έχουμε ξεχάσει, εννοείται, Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. Βασικά δεν το θυμηθήκαμε, δεν αναφερθήκαμε ποτέ σε αυτό.
από ανθρώπους, ας πούμε, που καθημερινά βγαίνουν και ουρλιάζουν στα ράδια και πολλώνουν την κατάσταση και πορώνουν την κατάσταση. Τα κλεμμένα κλέφτες, όλη αυτή τη ρητορική. Τη γνωστή κλέφτες, προδότες, το ένα, το άλλο. Αλλά ουδείς ποτέ αναφέρθηκε σε αυτό το υπερμελανό σημείο διαχείρισης και διακυβέρνησης εδώ των τοπικών πεπραγμένων. Την θητεία την 12ετή, πόσα, 12-16 χρόνια, πόσα έβγαινε ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος. Δεν υπήρξε ποτέ δικαιοσύνη, αποκατάσταση. Και η Σαλονικούλα πορεύτηκε έτσι μια χαρά. Και εννοείται ξεχνάει και αποκλείται σε μερικά χρόνια να αποκαταστήσει και την τάξη και το όνομα και να επαναφέρει, να επαναφέρει το αγαπημένο της καθεστώς. Διότι αυτό είναι το καθεστώς που διέπει την πόλη. Είπαμε, η ευαισθησία κάποιων εξαντλήθηκε σε pride και δεν ξέρω κι εγώ τι. Μέχρι εκεί στο μπουτάρι που προσπαθούσε να αντλήσει πόρους διαμέσω του τουρισμού και από συγκεκριμένες κατευθύνσεις, γιατί Τούρκοι ήταν αυτοί είτε Ισραηλίτες. Τέτοια, ας πούμε, υψηλή κριτική κάναμε για την Σαλονικούλα μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι σήμερα όσοι αγαπούν το Στίβο, ναι, έχει η ώρα 9 από το ΕΡΤ Σπορ, ναι, το Diamond Link από Στοχόλμη. Diamond Link Στοχόλμης, μάλιστα. Ναι. Τέσσερα είναι αυτά την χρονιά. Είναι τα μεγάλα ή παραπάνω είναι. Παλιά θυμάμαι ότι ήταν 4. Νομίζω παραπάνω είναι, αλλά ναι, δεν ξέρω. Μάλιστα, έχω καιρό να παρακολουθήσω. Απλά... Καλά κάνετε, εγώ, να δούμε. Εγώ αντί από το Τουρκία-Ελλάδα που θα βάλει τους αναπληρωματικούς, θα δω αυτό το Ντάιμοντ. Αύριο είναι το Τουρκία-Ελλάδα. Αύριο είναι. Α, ναι, αύριο, συγγνώμη. Αύριο. Ναι, επειδή συμπίπτει. Ναι, συμπίπτει, οπότε το μπέρδεψα. Ερώτηση, φέτος έχουμε παγκόσμιο. Τι έχουμε στο Στίβο, τι διοργάνωση έχουμε φέτος? Το παγκόσμιο. Αλλά αυτό γίνεται κάπου τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος. Ή Αύγουστο ή Σεπτέμβριο γίνεται. Μάλιστα, είναι μακριά. Ή Αύγουστο ή Σεπτέμβριο. Εμένα μου αρέσει πολύ και ο Στίβος. Γιατί στο αυριανό παιχνίδι θα βάλει αναπληρωματικούς. Ναι, μιας και αν παίζανε οι βασικοί θα γινόταν ματσάρα. Όχι, δεν είναι θέμα ματσάρας. Ναι. Απλά θα βάλει παίκτες τους οποίους δεν έχει δοκιμάσει για να καταλήξει. Ναι, ναι. Εντάξει, ίσα έτσι να έχουμε να ψευτοπεράσουμε το βράδυ μας. Σήμερα είναι τα σπουδαία και το Σάββατο, νομίζω, ποδοσφαιρικά. Ναι, εννοείται. Γεια σας. Με μόνη τη διαφορά ότι εγώ είμαι πότε να είμαι από τη δεκαετία του 60. Α, να το, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Δεκαετία του 60 τι είχε τότε να μας πούμε και σε συνεπήρε? Έπαιζε ο μεγαλύτερος σκόρερ, ο Jimmy Greaves. Ναι, αλλά χωρίς τρόπαια. Αλλά έχει πάρει κάτι, κύπελα κυπελούχων. Αλλά θα σου πω ότι έχουν περάσει μεγάλοι παίκτες. Ο Γκάρι Λίνεκερ, για παράδειγμα. Ναι, παιχταράς. Έχουν περάσει μεγάλοι παίκτες. Ο Κλίσμαν, ο Αρντίλες. Αλλά πάντα ήταν εκεί στο. Και... στο μετέχμιο, στο μετερίζει, δεν. Και ο τεράστιος Γκλεν Χόντλ. Βέβαια. Και μετέπειτα προπονητής και της Εθνικής Αγγλίας. Ναι. Μάλιστα. Να είστε καλά. Σήμερα πώς το βλέπουμε, μια πρόβλεψη για το σημερινό? Σήμερα κλείνω προς την Τσέλσι. Προς την Τσέλσι, Ναι. Εγώ είμαι λίγο προς Άρσεναλ, είναι η αλήθεια. Την οποία Τσέλσι είχα δει στο Καφτατζόγλιο με τον Άρη. Με τον Άρη, βεβαίως. Ιστορικό παιχνίδι. Με τον Άρη. Έτσι. Φέτος με τον Μπάκ δεν την είδατε. Έπαιξε με τον Μπάκ, ήρθε εδώ, διέπρεψε. Έριξε μια τεσσάρα εκεί μέσα, 1-0 εδώ εύκολα. Είδαμε τους παιχταράδες. Για να δούμε. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ για την στιβική ενημέρωση. Να είστε καλά. Τσάω. Έχουμε και το Ρολάν Γκαρός, έτσι, εμείς που είμαστε πλουραλιστικοί όσον αφορά τα αθλήματα.
Όταν θα προχωρήσει λίγο παραπάνω ο Τσιτσίπας, θα ασχοληθεί και ο κόσμος περισσότερο. Και η Σάκαρη προχωράει πολύ άνετα. Έχει ανεβεί και στην 30η θέση του σχετικής κατάταξης. Λέτε να κάνει την έκπληξη και να γίνει η νέα Τσιτσίπου. Τι γνωρίζει. Σιγά σιγά θα φτάσουμε προς το τέλος. Ήθελα τόση ώρα να αναφερθώ και να διαβάσω στον ίδιο τόνο. Χθες συζητήσαμε για την περίπτωση μιας συμβούλου από τα τρίκαλα που είχε βγάλει ένα δακρύβρεχτο μήνυμα ανάρτηση για το ότι δεν εξελέγει. Στην αντεπίθεση πέρασε και ο υποψήφιος δήμαρχος, ο οποίος δεν πήγε πολύ καλά στις εκλογές, Πάτρας, ο κύριος Χρυσαδακόπουλος, ο οποίος έλαβε μόλις το 1,8 των ψήφων, δεν διακρίθηκε ενώ είχε κυκλοφορήσει ένα καταπληκτικό ραπ τραγούδι. Δεν ξέρω να το είχατε ακούσει. Ντροπή στο λαό της Πάτρας, πάει και βγάζει Μπελετίδη. Δεν έδωσε πνοή. Το θυμόσαστε ίσως παλιότερα σε ένα στα χέρια των κομμάτων. Μυρίζει περιπτώματα θέμα των κυκλωμάτων. Την εξουσία την μισό που μου στερεί ουσία. Με τα φρουτάκια έτσι τον έχουμε κατατάξει. Είναι δυνατόν? Έλα στη Θεσσαλονίκη αγόρι μου να σε βγάλουμε. Θέλω την Πάτρα μου διεθνή και σύγχρονη να είναι. Ωραία επισκέψιμη στον κόσμο ξακουσμένη. Θέλω το πρόγραμμα βαρύ και καλοδουλεμένο. Παλίκαρο να ηγηθεί για να είναι εφαρμοσμένο. Να είναι της Παναχαϊκής ατρόμη το λιοντάρι. Και τη σημαία να αναρτά στο πιο ψηλό κοντάρι. Την Πάτρα να την αγαπά και να την ελατρεύει. Ποιος συμπόη και ποιος είπο. Να τον κάθε συμπολίτη και να μην συμβιβάζεται με κανένα λοποδί. Έτσι. Όχι, ανεξάρτητο δήμαρχο θα ψηφίσω που να το λένε Αλέξανδρο για τη Μακεδονία. Που να έχει θάρρος να κοιτά στα μάτια την κοινωνία. Έτσι, oh yeah. Ο Πόπουλος ο παρεξηγημένος που τα βάλε με τα θεριά και νικητής ευγήκε. Το σύστημα της διαφθοράς και την κλεπτοκρατία με τόλμη πολέμησε πριν μια δεκαετία. Ότι καλύτερο θα μας μείνει ο οποίος κύριος Χρυσανακόπουλος, και με αυτό θα κλείσουμε. Έβγαλε μια οργισμένη ανάρτηση απευθυνόμενος στους πολίτες της Πάτρας. Και ξαναβάζουμε το ράπ από την αρχή. Πολίτες της δημότητας της Πάτρας, για ακόμη μια φορά τιμωρήσατε τον εαυτό σας και δεν καταδικάσατε το σύστημα, αφού αναδείξατε περίτερα τους ανθρώπους του κατεστημένου, όπως είναι ο Πελετίδης, να φανταστώ, προερχόμενος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ένα άνθρωπος του κατεστημένου. Ευχαριστώ τους δεκάδες χιλιάδες που, ενώ μου υποσχεθήκατε στήριξη στο πρόγραμμά μου, το οποίο εκθιάζατε, μου είπατε ψέματα και φυσικά ψηφίζετε τους ομοίους σας για να σας εξαπατήσουν επάξια. Ευχαριστώ για την παραδοχή πως είμαι ο πιο συγκροτημένος, έτοιμος, έντιμος, επαρκής και καταρτισμένος για δήμαρχος, που ξεχώρισα ποιοτικά στο debate. Μόνος του κάνει την κριτική, αλλά προτιμήσατε το αντίθετο. Δηλαδή ήμουν πρωταθλητής debate, αλλά δεν βγήκα στο προκείμενο. Αποδείξατε στην πράξη ότι θέλετε κομματικά εξαρτημένο δήμαρχο και επιβραβεύσατε τα έρμεα των επιχειρηματικών συμφερόντων. Ο συνδυασμός κάναμε ένα καθαρό αγώνα και ευχαριστώ τους υποψηφίους μου για τη μαχητικότητά τους και εσάς προσωπικά όσους με προτιμήσατε. Με τα πενιχρά οικονομικά μου μέσα επί 1,5 χρόνου σας εξηγούσα πόρτα-πόρτα τις προτάσεις μου που θα μας βγάλουν από το αδιέξοδο και θα καταστήσουν την Πάτρα διεθνή σύγχρονη πόλη. Συμφωνούσατε μαζί μου, αλλά δεν εμπιστευτήκατε τον εαυτό σας. Ζητώ συγγνώμη που διατάραξα τον ύπνο του αδίκου παρουσιάζοντας όραμα και αναπτυξιακό σχέδιο για την Πάτρα που λατρεύω. Ως Ορθόδοξος Χριστιανός έχω θυσιάσει κάθε εγωισμό στο σκοπό μου. Άγιε μου Ανδρέα, καταλήγει, προστάτεψε αυτή την πόλη και τους ανθρώπους της που σε πρόδωσαν, και ιδίως τους φίδους μου. Ψ, λογοπαιγνιάρα, φίλος φίδου. Είπες ρε μεγάλε, θα μας φάσει το ψωμί. Με αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τη δακρύγευτη ανακοίνωση, συμμεριζόμαστε και εμείς το δράμα του κυρίου Χρυσανακόπουλου. Δήμαρχος λέει ντουρ ντουρ, τι λέει, εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, σας ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Δήμαρχος λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, door to door. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στον Κωσίτσο Τατσαρό. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 10. Τα ξαναλέμε αύριο στις 6. Φιλιά, τσάω.